Μαργαρίτης Χινάς είναι ο πρώτος Έλληνας αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας παίζεται στη φυλασσόμενη στρατιωτική αποθήκη στη ναυτική βάση της Λέρου όταν διαπιστώθηκε έλλειψη βαρέως οπλισμού και πυρομαχικών. Αλλαγή σκηνικού στον καιρό με καταιγίδες και βροχές από το απόγευμα. Πρώτο κουδούνι αύριο για τη νέα σχολική χρονιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου του 2019. Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τις κυρίες. Η κυρία Ντέμπη Κολεμά στο Άκρον, διότι το air condition είναι για μία ακόμα φορά πάρα πολύ δυνατό εδώ στο στούντιο του Attica TV. Όσο πάω, την κάνω, όπως βλέπω. Ναι, ό,τι γίνεται. Το επόμενο, ξέρεις, είναι να μεγαλώσουμε το τραπέζι, Ντέμπη, να σε πάμε δύο θέσεις παραπέρα. Λοιπόν, ή μετά να αλλάξουμε εμείς θέσεις. Είναι αυρή τελείς για το air condition, συγγνώμη. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στο δίκτυο των στους συναδέλφους των ενημερωτικών τμήματων των περιφερειακών σταθμών ανά την Ελλάδα που συνεργαζόμαστε. Επίσης, θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε όσους μας βλέπουν διαδικτυακά. Να πούμε ότι στο πίσω μέρος, πέρα από τις κάμερες, στο πίσω μέρος της οθόνης είναι εκλεκτοί συνάδελφοι, δεν θα πω το όνομά σας, εντάξει, από σοβαρό κανάλι, το οποίο αν θα το έλεγα θα ήταν ήδη. Μόνο σοβαρό κανάλι το λέει. Πολύ σοβαρό κανάλι. Πολύ σοβαρό. Πιο σοβαρό κανάλι. Και πιο σοβαρό κανάλι. Αλλά δεν μπορώ να πω το όνομά του, θα τα έχουμε εν καιρό, θα συνεργαστούμε εν καιρό σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε στους αδέλφους. Διευθυντής της νέας σελίδας, ο κύριος. Ο κύριος. Πώς πρέπει να κάνει. Μα βγήκε στο βίντεο που τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά με τα ενημερωτικά, να δεις πώς τα πάει. Ροδάνη. Ενημερωτικά, τα τμήματα του συναδέλφων τα ενημερωτικά. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Κοροναίος, ο διευθυντής της Νέας Σελίδας και ο διευθυντής του Ενημέρωση 24, ο κύριος Νίκος Νικητής. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε σήμερα. Έχουμε θέματα. Έχουμε. Χαμός γίνεται. Έχει θέματα σήμερα. Πάντα έχει θέματα. Λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι θα έχουμε και με τον Στέφανο τον Μυτιλινέο, τον εκλεκτό συνάδελφο που ασχολείται με τα γεωπολιτικά, από τους πιο έγκυρους, μαζί με τον Σταύρο τον Λιγκερό, θα κάνουμε μια συνολική συζήτηση για τα γεωπολιτικά θέματα που έχουν ανακύψει και για το μεταναστευτικό, κύριε Κοροναί. Έτσι δεν είναι? Και βέβαια σήμερα, και με αφορμή τη συνάντηση Μητσοτάκη Αναστασιάδη, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό και τα λοιπά. Το κυπριακό και πάνω προκλήσει Ερντογάν. Και στα βόρεια σύνορα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα δώσουμε δύο αποκλειστικές ειδήσεις. Καταρχάς, να πούμε τις τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν πριν από λίγη ώρα. Να δείξουμε το σηματάκι μας, αν το έχουμε, για τα θέματα τα αποκλειστικά που έχουμε αυτή την εκπομπή. Θα το θεσμοθετήσουμε από εδώ και κάτω. Άμα το έχει ο κύριος Στάνος, πάμε να το δείξουμε και να δώσουμε κάποιες πληροφορίες από τον Ερντογάν. Τρομακτικό είναι. Το κατάλαβα. Σου λέει Παναγία μου, τι αποκλειστικό είναι. Πριν από λίγη ώρα έδωσε. Δαγκώνει είναι. Αλλά όταν βλέπεις τις ταινίες του Hollywood που ακούγεται το σήμα, δεν δαγκώνει? Μάλιστα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα το CNN Turk, για να το σοβαρέψουμε τώρα, έδωσε δηλώσεις και έκανε και έκτακτο μάλιστα για τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε: είδε τον Ρος, τον Υπουργό Εμπορίου, τον είπα, ο οποίος έφυγε από την Αθήνα, πήγε στην Τουρκία και εκεί στη συνάντηση, στον απόϊχο της συνάντησης θα λέγαμε, είπε ότι εμείς έχουμε δώσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια για τους πρόσφυγες, ανοίγουμε τα σύνορα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ισχύσει. Είπε ότι έχουμε σήμερα, μέχρι σήμερα έχουμε δαπανίσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε μέσω του CNN Turk ο Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος Τουρκίας. Το είπε μπροστά στον Αμερικανό αξιωματούχο. Δεν αντέδρασε, ο Ρος, δεν είπε. Τι να πει κιόλας, γιατί εντάξει, ο Ρος δεν είναι κι άλλη η αρμοδιότητά του. Και όμως δείχνει για μία ακόμα φορά την πρόθεση της Τουρκίας. Η Τουρκία λέει πώς θα αντέξει το βάρος 4 εκατομμυρίων προσφύγων, μην μας παρεξηγήσουν, μεταφράζω τις δηλώσεις του, ή θα γίνει αυτό που λέμε, προσέξτε, φρασιολογία του Τούρκου Προέδρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα γίνει αυτό που λέμε, ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να ανοίξουμε τις πύλες μας, ας το σκεφτούν στην Ευρώπη.
Είναι δηλώσεις του Ταγί Περντογάν πριν από λίγη ώρα. Έκανε και έκτακτο δελτίο το CNN Turk, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο προσφυγικό. Μου επιτρέπεις, στις καινούργιες δηλώσεις ισχύει το 5,5 δις που ζητάει? Νίκο, από δεν υπάρχουν ακούγεται αυτά πια. Αυτό. Εδώ βγαίνει ο Τούρκος πρόεδρος και λέει καθαρά το όνομά και εκβιάζει. Του, είναι ένας ομός εκβιασμός. Ναι, και λέει ότι ανοίγουμε τα σύνορα, αν δεν δώστε, εμείς έχουμε δώσει 40 δισεκατομμύρια. Η Ευρώπη είπε προχθές, έβαλε μια ανακοίνωση το Σάββατο, πότε ήταν, και είπε ότι σας έχουμε δώσει 5, κάτι κλπ. Καλά, αυτά είναι ψυχολόγια για τον Τούρκο. Και λέει ότι εμείς έχουμε δαπανίσει 40, ανοίγουμε τα σύνορα. Το θέμα υπάρχει, θα βρει ο κύριος Θάνος το συγκεκριμένο βίντεο με την συμπεριφορά των Τούρκων λιμενικών. Υπάρχει ένα θέμα. Αν οι Τούρκοι ανοίξουν τις πόρτες, όχι τις πόρτες, τις πύλες, το πόρτες το βάζουμε σε εισαγωγικά και το δείχνουμε, το λέμε, είναι σχήμα λόγου. Αν ανοίξουν τις πύλες και βλέπουμε το βίντεο, θα το ακούσουμε και με φυσικό ήχο σε λίγη ώρα, και αφήσουν τους πρόσφυγες, έχουν στρατοπεδεύσει έξω από τη Σμύρνη περίπου, περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, και σε άλλες περιοχές έχουν τα υπόλοιπα 3,5 εκατομμύρια. Αν ανοίξουν τις πύλες, φοβάμαι ότι η Ελλάδα που δεν έχει κουλτούρα όπως αυτή των Τούρκων που θα σας δείξουμε σε λίγη ώρα με φυσικό ήχο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα από τα πιο σοβαρά θέματα της σύγχρονης ιστορίας μας. Την υποδοχή χιλιάδων προσφύγων, όπου εμείς, και επειδή είμαστε και Ευρώπη πια, δεν είμαστε Τουρκία, θα πρέπει με βάση τις διεθνείς συνθήκες να αντιμετωπίσουμε αυτούς κατατρεγμένους που έρχονται. Που έχει περάσει και η Ελλάδα προσφυγιά. Μην ξεχνάς ότι. Και... Αυτό ήθελα να πω. Ότι... Ναι. Έχει περάσει προσφυγιά. Πρόσφυγες. Λοιπόν, ήταν να δείξουμε. Είναι ναι. Μεγαλύτερο κύμα από αυτό. Το... Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Λέμε για μεγαλύτερο κύμα. Μεγαλύτερο από αυτό κύμα. Το 16. Έτσι, ναι. Μιλάμε για μεγαλύτερο κύμα. Το μεγαλύτερο κύμα όλων των εποχών. Αν ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, κάνει πράξη την απειλή την οποία είπε πριν από λίγη ώρα και με τις δηλώσεις του, μιλάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι η Ελλάδα πια. Η Ευρώπη είναι το νότιο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προσφυγικά κύματα που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Ένα αντίστοιχο είχε γίνει στην περίπτωση όταν φεύγαν οι Χμέρ στο Βιετνάμ και φεύγαν προς διάφορες κατευθύνσεις για να γλιτώσουν από τους Χμέρ. Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη, σε παρακαλώ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, πέραν του σαφέστατου εκβιασμού που κάνει, αντικειμενικά μπορεί να δεχτεί τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες? 6, 8, 10 μπορεί να δεχτεί η Τουρκία, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός. Απλά ο Ερντογάν εκβιάζει αυτή την ώρα. Λέει ότι αυτή την ώρα εμείς δεν θα σταματήσουμε με κάποιο τρόπο να δίνουμε φαγητό που δεν. Εντάξει, υποτυπώδεις μερίδες, στο 1 εκατομμύριο που είναι έξω, σε ένα δάσος έξω από τη Σμύρνη. Μεγάλο δάσος, αλλά είναι περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Και θα το σταματήσουμε και θα του σωθήσουμε. Και χειμώνας, τι κάνουν οι Τούρκοι όμως? Θέλω να το δείτε όλοι, για να το δουν και οι φίλοι τηλεθεατές και εδώ και εκεί που συνεργαζόμαστε ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το βίντεο με φυσικό ήχο. Είναι οι Τούρκοι λιμενικοί, πάμε να το ακούσουμε κάτω πώς έχουν. Πάνε. Λοιπόν, ναι, δεν ακούγεται τόσο καλά ο φυσικός ήχος. Ναι. Λοιπόν, είναι, πλησιάζει το λιμενικό της Τουρκίας σε μια βάρκα με μετανάστες που έχουν φύγει από τα παράλια της Σμύρνης και έχουν ράφτους και σχοινιά, τους οποίους τους χτυπάνε και τους λένε φύγετε από εδώ, δεν υπάρχει για σας Τουρκία, πηγαίνετε στην Ελλάδα. Λάδα. Αυτό κάνει. Δείξτε το, φέρτε το μπροστά, μην δείχνετε εμάς. Είναι αυτή η εικόνα. Φυσικά οι μετανάστες, οι οποίοι καταλαβαίνετε είναι κατατρεχμένοι, έχουν τα παιδιά τους μέσα, πού θα πάνε? Θα πάνε σε αυτόν που το χτυπάει από πάνω και αν πέσει μέσα στη θάλασσα από να πνιγεί, ή θα πάει να βρει την απέναντι στεριά όπου μπορεί. Πλησιέστερη στεριά θα αναζητήσει. Εννοείται, και εγώ και εσύ αυτό θα κάναμε. Έτσι δεν είναι? Την πλησιέστερη σχετικά ασφαλή στεριά. Ασφαλή στεριά. Να το τρως ξύλο και φαντάσου. Μπορείς να φανταστείς μάλλον ότι μπορεί να ακολουθήσει. Καλύτερα ναι, να ρισκάρεις λίγο παραπάνω να περάσεις. Είναι απίστευτο και τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, είναι δεν έχουν καταλάβει το μεγεθός του, νομίζω. Από τα βασικά θέματα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητή κυρία και αγαπητοί συνάδελφοι, που θα μας απασχολήσουν,
τις επόμενες μέρες και μήνες. Δεν ξέρω πόσο το έχει καταλάβει και το έχει κατανοήσει η ελληνική πολιτική ηγεσία. Είχε, το έβαλε στις συναντήσεις και με την κυρία Μέρκελ και με παντού τον Μακρόν, το θέμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νομίζω οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι θα έχει και θα κάνει και πολιτικές κινήσεις. Μπορεί να φύγει, να κάνει και ταξίδια. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και έχει δείξει ναι. κάποια Συστά. Κομμάτια τέλος πάντων της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τέλος πάντων, ότι όταν υπήρξε νέο κύμα προσφύγων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η γρήγορη μετακίνηση από τα νησιά στα ενδότερα, στους χώρους υποδοχής μεταναστών. Λοιπόν, αλλά εδώ φαίνεται ότι χωρίς αυτό να μην σημαίνει ότι δεν σημειώθηκε καν αντιδράσει. Έτσι να το λέμε και αυτά, γιατί συνήθως υπάρχει ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού το οποίο αντιδρά σε αυτό το ζήτημα και κυρίως δεν θέλει να έχει πολύ κοντά το χώρους υποδοχής μεταναστών. Λοιπόν, ένα από τα θέματα είναι αυτά, θα μας απασχολήσει, θα το κουβεντιάσουμε με τον Στέφανο Μητυλινή, ο Γιάννη Κορονέ, μετά στο δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο θέμα της ημέρας είχαμε τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος πήρε θέση έκπληξη. Είναι αντιπρόεδρος Κομισιόν πια, ο Έλληνας Επίτροπος. Πολύ ισχυρή θέση. Και συνδέεται και με το θέμα που συζητάμε. Συνδέεται με το θέμα γιατί έχει τη μετανάστευση, αυτή που είχε ο Αβραμόπουλος, ασφάλεια, μέχρι τον Οκτώβριο θα την έχει ο Αβραμόπουλος. Την ασφάλεια, την απασχόληση και την εκπαίδευση. Ασφάλεια και μετανάστευση και κινητικότητα που λέμε, έτσι, όλα αυτά δεν τα έχει. Μετανάστευση, απασχόληση, εκπαίδευση και ασφάλεια. Τα κοινωνικά ζητήματα της Ευρώπης, τα μείζωνα κοινωνικά ζητήματα της Ευρώπης. Πριν το σχολιάσετε και θα έρθουμε να το σχολιάσετε, να πούμε ότι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς είναι ένα πρόσωπο το οποίο μιλάει πολύ βαθιά στη νομεγκλατούρα. Αυτό που λέει ο Λιγερός εδώ, όταν το φέρνουμε, στην ευρωπαϊκή, βόρειο-ευρωπαϊκή νομεγκλατούρα για το Ιερατείο. Και καλά κάνει που μιλάει για την Έλληνας. Εντάξει, εμένα από σώσεις με ενδιαφέρει αν ήταν Ιταλός δηλαδή. Μακάρι να είναι δεν με ενδιαφέρει αν είναι Νεοδημοκράτης, Ριζέος ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα είναι ο Σχοινάς, είναι αυτός και μιλάει εκεί. Επειδή είναι πολύ βαθιά, πήρε αυτή τη θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική θέση. Πριν το σχολιάσετε, θέλω να δώσω μερικές πληροφορίες. Ο Τίμεμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για την οικονομία, ο Ολλανδός, είναι της Μέρκελ, των Γερμανών θα λέγαμε. Ο Ιταλός έχω από τους επιτρόπους οι οποίοι παίρνουν τη θέση, δηλαδή κωδικοποίηση κάποιους, βάζοντας τις φτωχές μου γνώσεις. Ο Τζεντιλόνι ορίζεται Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις. Αυτός παίζει μεταξύ Γερμανών Αμερικανών. Για να δίνουμε και κάποια παραπολιτικά. Λίγε και το ρόλο που έχουν παίξει στην εσωτερική τους πολιτική σκηνή ήταν πρώην Πρωθυπουργός. Και πρώην Πρωθυπουργός, πολύ ωραία, το λέει ο Γιάννης, αλλά παίζει μεταξύ Αμερικανών και Γερμανών. Πολύ καλά. Πιο σημαντικό αυτό που λες εσύ. Υπάρχει ο Ρέιντερς, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της δικαιοσύνης. Έχει και την Ευρωπαϊκή Δικαστική Υπηρεσία, τη γνωστή Eurojust. Είναι όλες οι ευρωπαϊκές δικαστικές υπηρεσίες των χωρών της Ευρώπης. Αυτός είναι πιο κοντά στους Αμερικανούς τώρα. Να. Γιατί λέμε Αμερικανός-Γερμανός, διότι υπάρχει μια επίθεση του Τραμπ κατά του γερμανικού παράγοντα και να δούμε στην πορεία τι θα βγάλει. Ο Τραμπ προσπαθεί με διάφορα πρόσωπα, έχουν αλλάξει οι Αμερικανοί την πολιτική τους, προσπαθούν με πρόσωπα να παρεύουν στην Ευρώπη. Και λέμε στα κομβικά σημεία από τους επιτρόπους που έχουν αναλάβει σήμερα ποιοι είναι κοντά στον ένα και στον άλλο παράγοντα, γιατί όλα αυτά έχουν σημασία στην εποχή μας. Λοιπόν, είπαμε για τον Ρέιντερς, αντιπρόεδρος δικαιοσύνης, και να πάμε πιο κάτω, είναι η κυρία Ζούροβα, η οποία έχει τη διαφάνεια, είναι κοντά στο γερμανικό παράγοντα, υπάρχουν ζητήματα εδώ τα οποία έχουν σχέση με σοβαρά ζητήματα διαφάνεια στην Ευρώπη, κυρίως με την η γερμανική τράπεζα, την γερμανική, την Deutsche Bank, όπου έχει κατηγορηθεί από τους Αμερικανούς για ξέπλυμα, κυρίως στον τομέα της Ρωσίας και της Λετωνίας. Από την ώρα που μπαίνει ένα πρόσωπο που είναι κοντά στο γερμανικό παράγοντα, πολλοί θεωρούν, παραπολιτικά το λέμε αυτό, πολλοί θεωρούν ότι αυτά τα ζητήματα θα πέσουν. Πάντως πολλά πρόσωπα είναι κοντά στο γερμανικό παράγοντα. Γιατί βέβαια, εντάξει, Ευρώπη είναι. Ευρώπη είναι. Και το έχουν πληροφορήσει οι Αμερικανοί, οι Φιλοαμερικάνοι, μεγάλη ζημιά. Έτσι. Και υπάρχει και η Σουηδή Γιόχανσον, τελευταίο από αυτά που κωδικοποίησα εγώ, η Γιόχανσον, που ανέλαβε τις εσωτερικές υποθέσεις που είναι κοντά, ξεκάθαρα κοντά στον αμερικανικό παράγοντα. Έχει δουλέψει με τους Αμερικάνους πάρα πολλά χρόνια. Οι εσωτερικές υποθέσεις έχουν τα θέματα ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι είναι οι φάκελοι του.
τους, ποιοι τζιχαντιστές έρχονται, ποιοι δεν έρχονται κλπ. Αυτά ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς σε όλα τα επίπεδα. Εδώ έχουν μοιραστεί κάπως τα πράγματα. Σταμάτα να γελάς, να μην νοιάζει. Τι χρώμα φοράς, ξέρεις. Στους Γερμανούς είναι και ο Ντομπρόφσκις. Είπα κάποια. Τώρα, ο Ντομπρόφσκις είναι γνωστός. Γνωστός ακριβώς. Ευρώπη. Μιλάμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο του δικού μας. Αυτά σήμερα είναι πολύ σημαντική επιτυχία και η παρουσία του Μαργαρίτου Σχοινά στη θέση την οποία ανέλαβε. Να δούμε, βέβαια, όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Ένα πρόσωπο που ανήκει σε αυτή την νομεκλατούρα, θα μπορούσε να πει με έναν τρόπο. Είναι χρόνια υπάλληλο. Πολύ βαθιά. Βεβαίως. Στο γερατείο. Πολύ βαθιά στην νομεκλατούρα. Και αυτό είναι θετικό. Αυτό ήταν θετικό. Το Γιούνκερ, πολύ στενό συνεργάτη του Γιούνκερ. Θα πηγαίνει να το βλέπει. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και γι' αυτό και τον εμπιστεύονται. Και γι' αυτό και μάλλον το ανατέθηκε αυτή η θέση. Κοίταξε, ήταν πρόταση της σημερινής κυβέρνησης. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στόχευσε πολύ καλά στο συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί να θυμηθούμε τι λέγαμε το καλοκαίρι, το ρεπορτάζ του καλοκαιριού για αυτή τη θέση. Ήταν αστείο. Εγώ θεώρησα πάντα αστείο όλο αυτό το ρεπορτάζ για Σαμαρά και για άλλα πρόσωπα. Και το είχαμε πει και εδώ, θυμάμαι πολύ καλά, ότι δεν θα μπορούσε ο Σαμαράς με τη θέση που είχε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς είχε προκύψει. Πάντως έπαιζε έντονα το όνομα. Ρεπορτάζ των εφημερίδων. Για το Σαμαρά, πάντως υπήρξε παρέμβαση του ευρωπαϊκού παράγοντα να μην είναι σε αυτήν. Φυσικά, γιατί δεν θα μπορούσε ένα πρόσωπο που είχε αντιτεθεί στην συμφωνία με τη Βόρεια. Δεν θα το προσμετρήσουμε στο Μητσοτάκη αυτό. Όχι, υπήρχε δεν παρέμβαση κάνει. Από το εξωτερικό. Προφανώς. Αυτό είναι οι πληροφορίες δικές μου. Εγώ μπορώ να διαψεύδω. Ναι, αλλά βράστηκε, ναι. Δυσαρέσκεια τέλος πάντων σε μια τέτοια προοπτική. Ήταν έντονη η στάση του Σαμαρά όμως απέναντι στο θέμα με τα Σκόπια, είναι Βόρεια Μακεδονία. Mm-hmm. Έτσι, δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο πρόσωπο να ανήκει στην Επιτροπή. Απλά είναι τα πράγματα. Όχι, νομίζω σαν πρόσωπο. Και πάντως, είναι ιδανική περίπτωση ο Σχοινάς. Ναι, ο Σχοινάς είναι και γνώστης σε πολύ μεγάλο βαθμό της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Αυτό που λέγαμε είναι. Με βαθιές ρίζες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με μεγάλες διασυνδέσεις, εγώ θα το πω και με πολύ καλή προαίρεση στο κομμάτι του λόμπινγκ που γίνεται στις Βρυξέλλες, το καλό κομμάτι ας πούμε του λόμπινγκ, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή παρουσία για μας, πολύ καλή περίπτωση. Πολύ καλή εξέλιξη για έχει για μας. Με μέτρο, ίσως καμιά φορά είναι και λίγο... Για κάποιους από εμάς τους Ελληναράδες, επειδή μου να χτυπάει και λίγο άσχημα, γιατί ο Σχοινάς δεν παίρνει. Δεν έχει δημόσιες παρεμβάσεις υπέρ των ελληνικών θεμάτων. Καλό δεν πρέπει αυτό. Να το δούμε. Καλό τελικά, αυτό πρέπει αυτό. Να το βλέπουμε ψύχρεμα, γιατί είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λειτουργεί περισσότερο ως Ευρωπαίος και σε λιγότερο... αυτό που πρέπει να κάνει θεσμικά και λιγότερο ως Έλληνας. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό ότι έχει όλους αυτούς τους τομείς. Αλλά πρέπει να πούμε ότι στα δύσκολα χρόνια, μου επιτρέπεις, ενώ τα δύσκολα χρόνια, και το πρώτο εξάμηνο του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά, είχε παίξει κομβικό ρόλο αθόρυβα. Υπήρξε δυσαρέσκεια από το ιδίως το πρώτο εξάμηνο από την πλευρά της τότε κυβέρνησης για το ρόλο του Σχοινά. Το ξέρουμε αυτό. Πάντως είχε παίξει. Να σου πω κάτι. Είχε βοηθήσει όμως με έναν τρόπο. Δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ. Εντάξει, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ. Αλλά το λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Ξέρω τι λέτε. Απλά είχε βοηθήσει όμως να μην ξεφύγει η κατάσταση μετά από κάποια στιγμή. Το λέω πραγματικά και για εμάς, ακόμα και για μένα που το λέω τώρα. Κάποια στιγμή ότι σε τις στιγμές εκείνης της έντασης και που σε πολλά πράγματα ήταν εξορκιστική η συμπεριφορά των Ευρωπαίων προς την χώρα μας. Το ότι περίμενε να κάνει καυγά ο Σχοινάς και να πει για την Ελλάδα εργαμότο και τα λοιπά, ίσως επειδή το έκανε και καλώς τώρα και τον υστέρων θα πω. Για κάποιους θεωρούσε ότι ήταν η παρέμβασή του μειωμένη σε σχέση με το προσδοκόμενο για την πλευρά της χώρας. Αλλά νομίζω το συγκεκριμένο πόστο σε ρόλο συντονιστή, έτσι, πρέπει να το πούμε, δηλαδή είναι αντιπρόεδρος καταρχάς. Έχει το συντονισμό τέσσερις επιτρόπους. Τέσσερων επιτρόπων. Δείξτε και το tweet που έκανε. Ας το δείξει ο κύριος Στάνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό. Είμαι έτοιμος για σκληρή δουλειά και περιμένω τις συζήτησεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες σε αληθινά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους. Εντάξει, μία στεγνή. Έχει αυτό. Είναι στο πνεύμα το ευρωπαϊκό καθαρά. Να το πω για να μου κάνει το στεγνή που λες. Στεγνή βορειοευρωπαϊκή ιερατείου νομεκλατούρας διατύπωση. Το χρειαζόμαστε. Το διάβασα. Αλλά είναι εντάξει, σοβαρό ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Βασικά αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα. Είναι αποτελεσματικό στο εσωτερικό. Το συνόρα που σα ακούω. Σα ξέρετε τόσα πολλά. Αυτά είναι για
τους λίγους και για τους ανθρώπους που ξέρουν. Αυτό μπορεί να αφορά και περισσότερο κόσμο. Παραπάνω, αυτό θέλω να πω, ότι τα πράγματα που αφορούν περισσότερο κόσμο, καλό είναι να τα προτάσουμε. Σωστό, για να βλέπει ο κόσμος τι, γιατί τώρα νομεγκλατούρες, λόμπι, αυτά, όχι, εκείνα. Αλλά αν ο σχοινάς, μπορείς και περάσει αποφάσεις σε αναπτυξιακά προγράμματα. Ακριβώς. Αυτό σε ΕΣΠΑ, μπράβο, αφορά τώρα πολύ κόσμο. Καλά. Το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, γιατί ούτε ο κόσμος να το καταλάβει. Το καταλάβω σε δύο χρόνια. Όχι σήμερα. Δεν αλλά αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτό. Γιατί οι άλλοι ερχόμαστε, κάνουμε χαιρετούρες, πώς το λένε. Αυτή είναι η μεσαία κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν περάσει όλα αυτά που λες, τότε είναι άξιος ο ρόλος του. Και πριν πάμε στο επόμενο θεματάκι, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολύ ώρα χωρίς να δείξουμε ένα βίντεο, μιλάμε, ναι, κάνουμε και σχόλια, θέλω να πω και κάτι, και ας είναι σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2019, ότι ο Σχοινάς με τη θέση που πήρε σήμερα, πιθανότατα να παίξει ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή, την κεντροδεξιά πολιτική σκηνή μετά από κάποια χρόνια. Έτσι. Το μάλιστα. Κρατάμε πολύ σήμερα, ωραία. Δεν ξέρω που θα είμαστε τότε. Να το συμπληρώσω λίγο. Αλλά το λέμε, το γράφει και ο Κοροναίος, το προσυπογράφει πιθανότατο και ο νικητέας και η Γκολεμά. Και οτιδήποτε. Κρατήστε το όμως. Έχει και μια μεταβατική χρειά, πώς να το πούμε. Δηλαδή σε κάτι που μπορεί να έχει ένα μπλοκάρισμα εδώ πέρα πολιτικό, να υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο, ένα τέτοιο πρόσωπο θα έπαιζε σημαντικό ρόλο. Και εκ του αποτελέσματος. Είναι σαφές λες. Ναι. Ναι. Εκτός αν έχει διαλυθεί η Ευρώπη. Αν δεν έχει διαλυθεί η Ευρώπη, που δεν το βλέπουμε, ο Σχοινάς θα παίξει στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Εάν χρειαστεί. Σημαντικό συμπέρασμα. Θα χρειαστεί, Νίκο μου, κανένα δεν είναι αυτό. Εγώ σου λέγα πριν στο διάλειμμα ότι έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα. Επειδή είσαι νεότερο από εμά, συμφωνώ, αλλά. Κοίτα στην ελληνική ιστορία και κοίτα όλοι φθύρονται. Μην κοιτά. Και μα σου είπα και στο διάλειμμα ότι έχει ξεκινήσει την εφορία που υπάρχει. Έχει ξεκινήσει ήδη μια κουβέντα. Θα γίνεται σε ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια κουβέντα σε κάποια κέντρα για του επόμενου. Να μην το πω επόμενου. Για του επόμενου. Θε να σου πω, θα γίνεται σε δύο χρόνια από σήμερα. Λοιπόν, αφού είμαστε σε αυτή την κουβέντα... Ο Μάντης Βασίλης. Όχι, ρε παιδί. Γυρίζοντας την ελληνική ιστορία, κοιτώντας πίσω στην ελληνική ιστορία. Πάντως είναι νωρίς. Για μένα είναι νωρίς. Λοιπόν, να πάμε να δείξουμε το... Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Είπες για τον Ρος που πήγε στην Τουρκία και έκανε κάποιες δηλώσεις και κάποιες συζητήσεις. Δεν έκανε ο Ρος, δεν έκανε δηλώσεις. Όχι, άκουσε τις δηλώσεις. Ήταν και Αμερικανός πρέσβης, ο Αμερικανός, ο οποίος τα άκουγε, γιατί είναι και πολύ σκληρός παράγοντας της αμερικανικής διπλωματίας. Αμέσως μετά προφανώς τα ραπορτάρισε, γιατί οι πρέσβεις πάνε και τα γράφουν μετά, ό,τι ακούνε τα στέλνουν. Ο Ρος δεν μιλάει. Έχω την αίσθηση. Προφανώς θα έχει στείλει τους Αμερικανούς. Κανονικά τις αντιδράσεις, το πρόεδρο σκλήρινε η έκφρασή του, αφού τα έχουμε διαβάσει πώς είναι τα τραπέζια. Βλέπει Netflix ο Βασίλης. Έχω την αίσθηση ότι ο Ρος είχε συγκεκριμένο ρόλο που πέρασε από την περιοχή μας. Και το εικάζω αυτό επειδή υπάρχει ένα ρεπορτάζ την Πέμπτη που πήγε στο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, ότι εκεί του ζήτησε ευθέως, έτσι έμαθα, το λέω με όλες τις επιφυλάξεις στον αέρα, εν πάση περιπτώσει, να κοιτάξουμε το ενδεχόμενο να αγοράσουμε το F-35. Καλά, ο Μητσοτάκης το γύρισε το θέμα και του λέει δεν έχουμε χρήματα και άρχισε να μιλάει για το λάδι, για τους δασμούς. Αυτό, και θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Ναι. Ο Μητσοτάκης πρέπει να γιατί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα, γι' αυτό το λέω. Θέλω να το κρατήσουμε. Θα δούμε. Μπορεί να τους ξανασυναντήσουμε μπροστά μας. Δεν είναι μόνο απόφαση του Ρος, πολύ καλά το λες. Ωραία, αλλά δεν είναι μόνο απόφαση του Ρος. Είναι άλλες αποφάσεις και είναι και στο ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης πρέπει να ρωτήσει και άλλους συμμάχους στην Ευρώπη. Προφανώς. Γιατί είναι πιο κοντά και σε άλλους παράγοντες, δεν είναι μόνο στον αμερικανικό παράγοντα. Και εκεί θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Σήμερα υπήρχε μια συνάντηση, κύριε Κορονέ, του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Αναστασιάδη. Μετά να πούμε τις πληροφορίες που έχουμε για τη Λέρο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρές οι πληροφορίες. Όποιοι όσοι δεν έχουν. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πολύ να πάμε να δείξουμε, γιατί δεν έχουμε δείξει βίντεο από την αρχή. Τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, και επανέλθουμε να σας πούμε για τη Λέρο. Είσαι ο πρώτος αρχηγός κράτους που υποδέχομαι ως πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Αλλά είναι μια επίσκεψη βέβαια και πολύ ουσιαστική, καθώς το Κυπριακό βρίσκεται και πάλι σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη καμπή. Ελλάδα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτήν την επίπορη προσπάθεια να επανενωθεί η Μεγαλόνησος, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά της
Η Ελλάδα είναι σταθερός συμπαραστάτης, σταθερός αρχός. Σε κάθε βήμα και πρωτίστως βέβαια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι και τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης που τελικά θίγει ευθέως η στάση της Τουρκίας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τους συνεργάτες μας να συντονίσουμε τις ενέργειές μας εν ώψη της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένα φόρουμ το οποίο είναι πάντα κατάλληλο για να ευαισθητοποιήσουμε τους εταίρους μας, να ενισχύσουμε τα ερίσματα της Κύπρου. Και με την ευκαιρία αυτή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε βέβαια και για την επικείμενη πλημερή μας συνάντηση που θα έχουμε στην Αίγυπτο στις 8 Οκτωβρίου, ώστε από κοινού τρεις φίλες χώρες να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για σταθερότητα, για ανάπτυξη στη ζωτική σημασία περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντα παραμένει ως σταθερός συμπαραστάτης στην εθνική υπόθεση της Κύπρου. Και το λέω εθνική γιατί αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, χωρίς να παραγνωρίζω την ίδια ώρα ότι βεβαίως και αφορά όλους τους Κύπριους και τους συμπατριώτες μου Τουρκοκύπριους. Όπως έχεις επισημάνει πολύ ορθά, θα μας δοθεί ευκαιρία πρώτον της ενημέρωσης αλλά και δεύτερον του προβληματισμού εν ώψη ιδιαίτερα των χθεσινών απαράδεκτων δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που δυστυχώς αναδεικνύει αλλά και αποδεικνύει μια έντονη ανησυχία που έχει η Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα, τον έλεγχο δηλαδή της τουρκοκυπριακής κοινότητας απόλυτα από την Τουρκία. Και είναι εδώ που κάποιες των αξιώσεων δημιουργούν προβληματισμό ποιος τελικά ή ποιο θα είναι τελικά το μέλλον αυτού που επιδιώκουμε να χτίσουμε. Της βιωσιμότητας της λύσης, της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας της λύσης και γενικότερα πόσο δικαιολογείται η αξίωση να συνεχίσουν οι εγγυήσεις, η μόνιμη παρουσία κατοχικών στρατευμάτων κλπ. Δηλαδή η συνέχιση του ελέγχου ακόμα και μετά την εξέβρεση μιας λύσης που θα πρέπει να είναι αποδεκτά, αποδεκτή, από κοινού αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες. Έχουμε κάνει βήματα, έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς. Δυστυχώς, τα όσα επικολούθησαν, που επιβεβαιώνονται από τις χτεσινές δηλώσεις Τσαβούσογλου, κάπου δημιουργούν ένα προβληματισμό ως προς τις προθέσεις της Άγκυρας, αλλά και ως προς την προοπτική επιτέλους να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός δημιουργικός διάλογος για να οδηγηθούμε στην επιθυμητή λύση. Θες να κάτσεις εδώ. Λοιπόν, αυτά από τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Κορονέ, κύριε Νικητέ, κύριε Ακόμα. Ελλάς Κύπρος Μαχία παραδοσιακά, λίμωνο. Σύμπνοια, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο εκφράζουν τον προβληματισμό τους, την ανησυχία τους για την προκλητικότητα της Τουρκίας. Τα πρόσφατα, δεν ξέρω κατά πόσο επειδή χθες έλειπα, αναφερθήκατε στην επίσκεψη. Όχι, δεν αναφερθήκα. Δεν είπαμε, περιμέναμε να τα πούμε σήμερα. Ωραία, να τα πεις σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι στην Κύπρο, λες, Τσαβούσογλου. Διαρκώς, δεν θα πω ότι μεγαλώνει, είναι σε μια συνεχή προκλητική διάθεση η Άγκυρα. Με διαφόρους τρόπους, είτε έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, είτε έχει να κάνει με την Κυπριακή ΑΟΣ, είτε σωστό, με ναι. τα ελληνοτουρκικά. Έχω μια, πάντως έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε μια εβδομάδα, νομίζω στις 23 του Σεπτέμβρη, που θα πάει ο Μητσοτάκης στην στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Θα συναντήσει. Ναι, αλλά θα τον δει τον Ερντογάν. Κάτι θα βγει, δεν μπορεί, κάτι θα υποθεί, υποθέτω. Φωτογραφίες. Μόνο φωτογραφία θεωρείς, δεν θα έχει κάποια ουσία δηλαδή. Δεν βγαίνουν εκεί τα σοβαρά. Δεν βγαίνει κάτι. Τα σοβαρά. Συγγνώμη, το ότι κάθεσαι και μιλάς ακόμα μαζί τους δεν είναι ένα. Είναι κάτι. Δηλαδή για μένα, γι' αυτό το θεωρώ περισσότερο βρυχηθμού, λιονταρισμού από την πλευρά της Τουρκίας όλο αυτό το πανηγύρι. Ότι όσο κάθεται ο Τούρκος και μιλάει μαζί σου... Και εγώ έτσι το ερμηνεύω. Γιάννη, από την άλλη πλευρά. Ξέρεις τι συμβαίνει. Κάθεται και μιλάει μαζί σου. Μετά κάνει όμως αυτά που θέλει. Δηλαδή, okay. Έχει σημασία να υπάρχει πάντα διάβλος. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Έκατσε και μίλησε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δεν λέει ότι θα ρίξει την κάνουλα. Είναι αυτά που λέει ο Ταλαμάκας για τις τρύπες που κάνει στα νερά και τα λοιπά. Μπράβο, το λέγαμε το καλοκαίρι αυτό.
Για πες. Εγώ έτσι ρωτήσω. Όχι, πες και τι, σε κόψαμε λοιπόν, γιατί... απλά, εντάξει, τώρα, το σημαντικό είναι σύνοδος, θα πάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη σύνοδο του ΙΕ. Θα τους δει όλους. Πολύ ωραία. Το πιο σημαντικό για μένα είναι οι συναντήσεις που είχε προχθές ο Τσαβούσογλου. Θα το πούμε και στο δεύτερο κομμάτι με τον Στέφανο, τον Μητυλινέο, κύριε Κορονέ, αγαπητέ κύριε νικητέ, κύριε Αγκολεμά. Υπάρχουν δύο αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση είναι για ηλεκτροδότηση του κατεχόμενου μέρους της Κύπρου από την Τουρκία, που γίνεται, προσέξτε. Δεν τα ακούτε σε άλλα συστημικά μίντια για να βλογάμε και τα γένια μας. Γι' αυτό είμαστε και σε περιφερειακό δίκτυο για να λέμε αυτά που θέλουμε ελεύθερα. Από γερμανικές εταιρείες. Το έργο το έχουν αναλάβει γερμανικές εταιρείες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο πάλι θα το πούμε στο δεύτερο μέρος. Εξηλεκτρισμός δηλαδή. Ο εξηλεκτρισμός του βόρειου τμήματος του ψευδοκράτους. Του ψευδοκράτους. Από γερμανικές εταιρείες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει ένα deal μέσω του ψευδοκράτους με γερμανικές εταιρείες. Γιατί είναι πολύ μεγάλο έργο. Είναι πολλά χιλιόμετρα να έρθει ένα καλώδιο από την Τουρκία. Το θαλάσσιο, αυτό είναι το υποθαλάσσιο. Αυτή δεν είχα ρεύμα δηλαδή τόσα χρόνια. Τι είναι? Δεν είχα ρεύμα τόσα χρόνια. Κοστοβόρο ιδιαίτερα. Ναι, αλλά, τώρα από θα πάρουν από την Τουρκία χωρίς να υπάρχει θέμα. Γενικά γίνεται προσπάθεια από την Τουρκία ανοίγματος ή σπασίματος ρογμών τέλος πάντων των περιορισμών των διπλωματικών κυρίως σε ό,τι αφορά στο ψευδοκράτος. Και να λέει και Τουρκία τα πάντα. Όσο δυνατόν πιο αναγνωρισμένο, δηλαδή να αναγνωριστεί. Μόνον εγώ που είμαι σε δημοσιογραφικές αποστολές στην Κύπρο έχω δει 8, 10 διακοπές ρεύματος στην Κύπρο. Η μία μάλιστα ήταν και 11 ώρες. Και δεν λέω το Μαρί μετά. Αυτό σημαίνει ότι αν η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ήθελε βοήθεια, θα την πάρει από το βόρειο κομμάτι. Δύσκολα θα την πάρει, αλλά το βόρειο κομμάτι θα έχει ηλεκτρισμό και το νότιο δεν θα έχει. Ένα από τα θέματα, το δεύτερο κομμάτι, είναι ο αγγλικός παράγοντας. Είναι ο κύριος με το ανακατεμένο μαλλί, ο κύριος Μπορίς Τζόνσον, ο πρωθυπουργός, έτσι λέγεται, πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος παρότι θέλει να 31 Οκτωβρίου, έχει ο Οκτώβριος 31 ή 30, δεν ξέρω, 31 Οκτωβρίου, τέλος έχει. Οκτωβρίου, έχει. 31 Οκτωβρίου λοιπόν, λέει ότι θα είναι το Brexit και θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγε και έδωσε εντολή στις διπλωματικές υπηρεσίες, καταγράψτε το, της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Στη διεθνή διπλωματία η Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Έδωσε εντολή να μην υπάρξει η παραμικρή συζήτηση για κυρώσεις στον τουρκικό παράγοντα τους επόμενους μήνες, ο Τζόνσον. Η Βρετανία, θυμίζω, ότι είναι εγγύητρια δύναμη στην Κύπρο μαζί με την Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρη φιλοτουρκική πολιτική του βρετανικού παράγοντα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Τώρα μου λέτε, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάει στον ΟΗΕ, καλώς να πάει. Ξέρει αυτά τα δεδομένα. Όταν υπάρχουν δύο κινήσεις από ένα βασικό σύμμαχο της Ελλάδας που είναι, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, αυτός η Μεγάλη Βρετανία, που παίρνει σαφέστατη φιλοτουρκική θέση. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η φιλοτουρκική στάση. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει αυτό θέλω εννοώ. Να πω. Και το δεύτερο κομμάτι, όταν κάτω από τη ζώνη μας ένα έργο της ηλεκτροδότησης του ψευδοκράτους της Κύπρου που δεν το αναγνωρίζει κανένα στον κόσμο παρά μόνο η Τουρκία γίνεται με γερμανικές εταιρείες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πέστε μου, τι θα πάνε να πει ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Ό,τι και να πει. Εντάξει, τι θα πει. Τι θα γίνει δηλαδή. Εντάξει, το παιχνίδι των γερμανικών εταιρείων και γενικά τη Γερμανία ό,τι να κάνει. Όχι μόνο με την Τουρκία. Στις υπόγειες, τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, στις υπόγειες συμφωνίες και τα λοιπά, είναι μέτρο. Εδώ πέρα με τη Ρωσία έχει κανονικά με ενεργειακή εξάρτηση, ενεργειακές συμφωνίες και καλά έχουμε κυρώσεις, στη Ρωσία έχουμε επιβάλει κυρώσεις. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και σε αυτό μέσω της. Πολύ σωστά το είπε ο Βασίλης και είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες, ιδίως για τη Βρετανία αυτό το κομμάτι δεν το γνώριζα καθόλου. Είναι έχει και δώσει απάντηση. Εντολή την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι στους διπλωματικούς παράγοντες της Μεγάλης Βρετανίας να μην υπάρξει η παραμικρή κίνηση για κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι αν μια χώρα διαφωνήσει υπάρχει βέτο. Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, βέτο. Αλλά αυτό δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, γίνεται διπλωματικά πολύ χαμηλά. Είναι και η απάντηση σε όσους και μέσα στη χώρα μιλάνε για έναν Φιλένα Τζόσον. Εγώ δεν το δω. Ότι έχει ένα θαυμασμό, ξέρω εγώ, στον Όμηρο και έχει στο πύλο και αγναντεύει το πέλαγος. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι Φιλέλληνας με την πραγματική έννοια του. Δηλαδή είναι ντροπή όταν Φιλέλληνες έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας.
να λέμε για τον Τζόνσον το ίδιο πράγμα. Θα πάρετε τη νέα σελίδα. Δεν ξέρω αν αυτή την Κυριακή είπε ο κύριος Κορονέος ή την επόμενη. Ναι. Και θα έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι με όλα αυτά τα τεκτενόμενα στο νότιο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως αυτά που αφορούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αφορούν στην Κύπρο, γιατί είναι σημαντικές πληροφορίες που δεν έχουν ακουστεί από τα συστημικά μίντια. Όχι, δεν ακούγονται αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμένα με ενοχλεί λίγο που δεν ακούγονται. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει που τα ακούω εδώ, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά πολλά δεν ακούγονται στα συστημικά μίντια. Πάρα πολλά και είναι αλήθεια. Θέλω να κάνω μια αφελή ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Βέτο, γιατί δεν ασκεί καμία χώρα? Βέτο, γιατί δεν ασκεί καμία χώρα? Γιατί αν ο γερμανικός παράγοντας, να σου απαντήσω και εκφράσω την προσωπική μου άποψη, θα πούνε και οι συνάδελφοι ο κύριος Κορονέος και ο κύριος Νικητέας Δέπη Κολεμά, αν εκφράσει κατευθείαν βέτο ένας παράγοντας από την Ελλάδα, θα πρέπει να έρθει αντίπαλος με κάποια συμφέροντα της νομεκλατούρας ή του βορειοευρωπαϊκού παράγοντα. Ναι. Και επειδή μόνο ο ελληνικός παράγοντας δεν έχει αυτόφωτη παρουσία για μένα. Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη, την οποία την έχω γράψει εδώ και 15 χρόνια, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι στο άρμα του αμερικανικού παράγοντα. Το λέω, το υποστηρίζω, το ξεκαθαρίζω, το έχω πει, το γράφω, το υποστηρίζω, το λέω δημόσια, ότι πρέπει να είναι κοντά στο ΝΑΤΟ και στον αμερικανικό παράγοντα. Αυτό το ερώτημα το οποίο κάνεις, πιστεύω ότι κάποιοι στην ελληνική πολιτική σκηνή θα πρέπει να ρωτήσουν για να το κάνουν. Ναι. Και πιθανότατα, επειδή έχουν συμφέροντα άλλες χώρες στην Ευρώπη, να μην τους επιτρέψουν να το κάνουν. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέω, το βάζω εισαγωγικά. Πολύ σωστό. Είναι προσωπική μου άποψη. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ, μην το μετρήσετε. Ναι. Εντάξει, το λέω όχι, δημοσιογραφική άδεια. Δεν είναι μην το μετρήσετε. Ναι. Είναι, το λες ίσως και λίγο γυμνό. Το λέω γυμνό. Χωρίς επιχειρήματα πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα 3,5 ώρων και να πούμε τα στοιχεία και τις σχέσεις. Είναι αλήθεια. Αυτό εννοώ, ότι είναι έτσι όπως το λες. Ότι αυτή είναι πραγματικά, ότι δεν έχεις μια αυτόφωτη διπλωματική παρουσία, πραγματικά, και όπως δεν είναι δικό σου ιδίωμα, δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Και όπως είπε και πριν, ιστορικά ποτέ δεν είχαμε. Ναι, αλλά είναι όλων των κρατών. Όλων δηλαδή, των μικρών κρατών, ναι. Ότι κάπου πρέπει να έχεις μια σταθερά αυτή η ερώτηση δεν απευθυνόταν μόνο για μας. Λέω γενικά, γιατί είπα μια οποιαδήποτε χώρα που απειλείται, ας πούμε, ή τα συμφέροντά της, γιατί κάποια στιγμή δεν ασκείται ένα βέτο. Μια ξεχωριστή πολιτική. Απαντάει αμέσως από το κέντρο της Αθήνας, στα Κυψέλη, μιλάει φίλοι, εννοείται μειοδοτική. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όταν ο ελληνικός λαός αποφασίζει για τις πολιτικές ηγεσίες, εμείς ακολουθούμε. Όποιοι δεν είναι πριν, μετά, σε καμία περίπτωση μειοδοτική. Η μειοδοσία είναι, θα φτάσουμε στο βουδί πίσω. Πάρα πολλά χρόνια. Όμως υπάρχει μια διαφορετική άποψη. Ο καθένας υποστηρίζει την άποψή του, από τα γεγονότα ο καθένας κρίνεται, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται. Εμείς έχουμε αυτή την άποψη. Εγώ, ο Κορονέας μου να έχει άλλο, έχει ιδέα άλλη. Εγώ είμαι υπέρ γενικά μιας πιο ενεργητικής διπλωματίας, παιδί μου. Το ότι ναι, μεν είσαι, ανήκεις στη Δύση και έχεις μια σταθερή συμμαχία. Καλησπέρα, γιατί μας λέει και καλά λόγια οι φίλοι από την που έγραψε. Ευχαριστούμε στο πάρα πολύ. Το ίδιο λέγαμε και τις προάλλες. Αυτό ακριβώς. Και πιο στιβαρή, ίσως. Και μια κινητικότητα. Μια κινητικότητα παντού. Ναι, αλλά βλέπεις, Γιάννη, τι γίνεται τώρα εδώ. Τι μάθαμε, ας πούμε, σήμερα, εγώ τουλάχιστον. Ότι οι Γερμανοί μπαίνουν στην κατεχόμενη, στο ψευδοκράτος, ας πούμε, και, κάνουν μια τεράστια, καλώδιο, μια τεράστια δουλειά. Στην ουσία, με την επίσκεψη, ψιλοαναγνωρίζουν το ψευδοκράτος, ας το πούμε. Ποτέ δεν θα στο πούν στο τέτοιο. Κάνουν δουλίτσα, επισήμως δεν θα το πούνε ποτέ. Αλλά κάνουν δουλίτσα. Δουλίτσα κάνω, που είναι μεγάλη δουλίτσα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Τουρκία, Γερμανία και με τουρκικές μεταξύ διμερείς σχέσεις. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι ξεπερνώνται λίγο τα όρια, κυρίως στο κομμάτι. Ας πούμε, ενόχλησε πολύ ο Τσαβούσογλου χθες την Αμόχωστο που έκανε όλο αυτό το σοου. Που έχει αρχίσει την οικοδόμηση, τέλος πάντων, τις διεργασίες για να ιδρύσει προξενείο. Που είναι περίκλειστη πόλη για όλους τους άλλους εκτός από αυτούς. Είναι λίγο ενοχλητικά όλος ο τρόπος. Από την άλλη, πολιτικής... Γιάννη, υπάρχει ένα γεγονός. Εντάξει, θα μου πει τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο και δεν είναι πάντα πίσω από ό,τι κάνει το ψευδοκράτος. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα γεγονός που είναι αναφυσβήτητο. Δηλαδή, τα μεγέθη των κρατών και των χωρών όλων. Δηλαδή, είμαστε πολύ μικρό κράτος. Αναφυσβήτητα αυτό μας βάζει σε μας τοποθετεί σε μια θέση, Βασίλη. Μας τοποθετεί σε μια θέση αναγκαστικά αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο διεθνών συμβάσεων. Προφανώς είναι και θέμα διεθνών συμβάσεων, αλλά και πότε τηρήθηκαν αυτές οι διεθνείς συμβάσεις και με ποιους όρους τηρούνται δηλαδή. Για λόγους, έτσι μιλάμε για την Ευρώπη, για την Κύπρο. Εθνικιστικούς με πάντα με την καλή έννοια, όχι με την υπεριαλιστική έννοια, Νίκο Νικητέα.
Δεν θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι μικρό κράτος. Είναι κομβικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο το κομβικό. Μικρό είναι. Μπορεί να είναι και κομβικό όμως ταυτόχρονα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά σε καμία περίπτωση, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα, η Τουρκία, θέλω να το αναγνωρίσω και να το πω, έχει πιο σοβαρή μακροπολιτική και στα διπλωματικά και πιο... θέματα και στα θέματα... Έχει απόλυτο δίκιο και έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει άλλο ΑΕΠ, έχει άλλη οικονομία. Αλλά εμείς... η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρό κράτος για μένα, όπως και για σένα, όπως και για κανένα. Το λέω με τους όρους... Το λέω με τους όρους... Του κράτους, όχι το 10 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια. Το λέω και με την έννοια της οικονομίας, έτσι, δηλαδή, όπως το είδαμε και όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Τι μπορεί να επηρεάσει η ελληνική οικονομία και πόσο μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη. Στην αρχή όντως λέγαμε μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη το 2009-2010 που δεν κινήθηκε. Γι' αυτό και κατηγορούμε τον Γιώργο Παπανδρέου για εκείνη την εποχή, επειδή ακριβώς δεν κινήθηκε ταχύτερα από όσο θα έπρεπε, έτσι για να γίνουν κάποια πράγματα. Στην πορεία οχυρώθηκε οι τράπεζες, γιατί εκεί ήταν το θέμα, το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Ντάισενμπλουμ, δεν σου λέω κάτι δικό μου αυτή τη στιγμή. Και προφανώς το 2% που είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με τις Ευρώπες, πόσο να μπορεί να επηρεάσει. Θέλει κάποιο σχόλιο να πω και κάτι. Για αυτό που είπε ο Νίκος, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητή Ντέπη, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το προσμετρήσουμε. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παγκόσμιος. Δίνει ένα παγκόσμιο στίγμα και στην οικονομία και όχι μόνο και στα γεωπολιτικά πράγματα. Τι εννοώ, υπήρξε ένα περιστατικό πριν από κάποιες μέρες. Θα το πω με αυτό και θα πάμε στο διάλειμμα. Εκλάπη το πλοίο, η θαλαμιγός του πρόεδρου της Μπεσίκτας, του Τούρκου. Τουρκικής ομάδας. Το πήραν κάτι λαθρέμποροι και μετέφεραν περίπου, αν θυμάμαι καλά, ήταν 87 μετανάστες με το πλοίο τη θαλαμιγό της Μπεσίχτας. Του ιδιοκτήτη, λες, της ομάδας. Της Μπεσίχτας, 87 μετανάστες στην ΚΟ. Τους αφήσαν σε μια παραλία, μετά πήγε το λιμενικό, συνέλαβε, τους έπιασαν, έφυγαν τα πρόσωπα τα οποία οδηγούσαν το πλοίο. Είναι στο λιμάνι της ΚΟ αγκυροβολημένο, ειδοποιήθηκε η Ιντερπόλ, ειδοποιήθηκε η Όλαφ. Γιατί το λέω, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ώρα που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ένα hot spot της ΚΟ ή της ΣΑΜΟ ή μεταφέρθηκαν σε άλλη δομή οι συγκεκριμένοι 87 μετανάστες, το πλοίο έχει δεσμευτεί, ειδοποιήθηκε η Ιντερπόλ, ειδοποιήθηκε η Όλαφ. Ειδοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε τυχαίο κράτος. Δεν μπορεί να υπάρξει από την Τουρκία η παραμικρή κίνηση για καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο καράβι και για την Τουρκία. Για το συγκεκριμένο θαλαμικό. Αυτό λέχτηκε στις ειδήσεις των καναλιών. Τίποτα από αυτά δεν λέγεται. Δεν το ακούω πρώτη φορά. Είναι ακόμα αγκυροβολημένο, το βλέπουν οι λιμενικοί. Μάλιστα αναρωτιούνται κάποιοι από τους λιμενικούς γιατί ρε παιδιά, εδώ ήταν λέει ο πρόεδρος Μπεσίχτας. Μετέφερε τόσο κόσμο. Άλιστα. Ήταν πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί το δείξατε. Είναι στην ΚΟ. Αν κάποιοι είναι στην ΚΟ, ας πάνε να το δουν, ας πάνε να τηλέφωνο. Δώσουν το άτομο. Α, είναι ακόμα εκεί δηλαδή. Το ηθαλαμικό δεν μπορεί να κάνει. Ξέρεις πώς θα ξεμπλοκαριστεί αυτό από την Ιντερπόλ και την Όλα. Μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει τώρα. Ξέρεις τι διαδικασίες πρέπει να υπάρξουν. Να αγοράσει καινούριο. Ζητάει ο Τούρκος να πάρω το καράβι μου πίσω. Ξέρεις τι πρέπει να γίνει για να ξεμπλοκαριστεί. Διότι πρέπει να συνηγορήσουν ένα σωρό υπάλληλοι ότι αυτός όποιος χει ή συνεργάτης της Θαλαμιγού δεν έκανε λαθρεμπόριο ή κάτι άλλο. Γι' αυτό το λέω, παράδειγμα. Ή εκλάπη το πλοίο. Ναι, και ότι εκλάπη. Και ότι πρέπει να υπάρξουν ένα σωρό διαδικασίες. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί η Ελλάδα είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Τουρκία και είναι η Ευρώπη. Και μέλος Ευρώπης είναι και η Ελλάδα. Θα πάμε στο διαλυματάκι αν συμφωνείτε και αμέσως μετά, μόλις θα επανέλθουμε, θα πούμε για τη Λέρο που έχουν πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες. Σε κλάπη στατιωτικό υλικό το πρωί, μην βάζετε τον ήχο, σε λίγη ώρα. Έχουμε πληροφορίες που δεν γράφονται και στο διαδίκτυο. Και δεν λέγονται.
Λοιπόν, επανήλθαμε και είμαστε εδώ με, την κυρία Γκολέμα να αρχίσουμε από τις κυρίες, τον κύριο Νίκο Νικητέα, ενημέρωση 24 και τον κύριο Γιάννη Κορονέο, το διευθυντή της Νέας Σελίδας, όπως και ο κύριος Νικητέας, είναι ο διευθυντής του ενημέρωση 24. Λοιπόν, να δώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε όλοι για τη Λέρο. Υπήρξε μια κλοπή το πρωί. Να βάλουμε και το σηματάκι μας. Το πρωί διαπιστώθηκε. Διαπιστώθηκε. Γιατί μπορεί να έχει γίνει. Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Δευτέρα διαπιστώθηκε. Σήμερα δημέρα είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη. Χθες διαπιστώθηκε. Χθες διαπιστώθηκε. Να βάλουμε το σηματάκι πριν αρχίσουμε να μιλάμε. Βάλει το σηματάκι μας. Λοιπόν, ωραίο το λογκά. Τηλεοπτικά, αποκλειστικά δεν πάμε να πούμε και να κλείσουμε όλοι τι έχουμε. Είναι το λιοντάρι, το κλέψαμε, ξέρετε από πού. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο. Αυτό ήταν το κρατιόμενο το σύνορα. Στο αποκλειστικό μας έχουμε κλειμμένο. Έχει δεσμευτεί και ο κύριος νικητής, αλλά και περίπου 9-10 συνάδελφοι από το δίκτυο το δικό μας. Με τις ιστοσελίδες που θα βάζει τα αποκλειστικά μας θέματα και ό,τι λέμε και θα γίνεται και μια αναπαραγωγή από τους συναδέλφους. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εκεί υπάρχει ένα στρατόπεδο στη Λέρο της Σιντέλ, το οποίο είναι περίπου δίπλα από το hot spot της Λέρου, όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Εκεί χθες το πρωί πήγε ο επικεφαλής, ο οποίος έχει αλλάξει πρόσφατα. Παράδοση παραλαβής στη διαδικασία, ουσιαστικά παράδοση παραλαβής που γίνεται η γνωστή απογραφή. Η γνωστή απογραφή στο στρατό. Αυτά είναι τυπικές διαδικασίες, αλλά είναι σημαντικές για το στρατό. Όχι, είναι στο στρατό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, γίνεται στο στρατόπεδο της Σιντέλ αυτό που είπε ο κύριος Κορονέος. Είναι η βάση του πολεμικού ναυτικού στη Λέρο, κυρία Γκολεμά, κυρία Νικητέ. Λοιπόν, εκεί αμέσως ο επικεφαλής μου έλεγε: παιδιά, εδώ λέει, έχουμε θέμα. Τι έχουμε θέμα? Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής είναι καλός Άγιος και λοιπά, οι πληροφορίες δικές μου λένε, είναι λίγο σχολαστικός. Έως και πολύ σχολαστικός. Καλός. Ναι, με την έννοια ότι πιθανότατα να έχει υπερβάλει και λίγο. Το λέμε, το κρατάμε σε εισαγωγικό, το κρατάμε γιατί. Σε αυτό έχουμε... που έχει ανακοινωθεί, εννοείς. Έχει... Ναι, μπορεί να το, το κρατάμε, σε... μήπως έχουμε μια εξέλιξη σε επόμενες ώρες ή μέρες. Λοιπόν, εκεί, σύμφωνα πάντως. Με αυτό το πρακτικό το οποίο έγινε, υπάρχει και τη διαπίστωση απώλεια των απολειών. Συγκεκριμένου, εξαιρετικού στελέχους του στρατού κλπ. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι πληροφορίες μας πάντα, υπάρχει απώλεια του στρατιωτικού υλικού. Το στρατιωτικό υλικό το οποίο έχει κλαπεί δεν είναι αμεληταίο. Πες, να πούμε τι είναι βέβαια. Πες τα, για. Είναι χειροβομβίδες, είναι αντιαρματικά, αν δεν κάνω λάθος, αντιαρματικές ρουκέτες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όπλα. Είναι. Όπλα. Το έχεις μπροστά σου, δεν είναι G3 και FNI, τα οποία είναι γνωστά G3 που είχαμε όλοι. Τα FNI, ναι, βέβαια. Ούτε τα FNI του πολεμικού, να που χρησιμοποιεί το ναυτικό και όχι μόνο. Εμένα μου είπαν σίγουρα χειροβομβίδες. Είναι αντιαρματικά. Αντιαρματικά. Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι πολεμικό υλικό, το οποίο... Βαραίος οπλισμό. Δεν λείπει κανένα κλόκ, δεν λείπει κανένα πιστολάκι τώρα, εντάξει. Δύο αντιαρματικά οπλοβομβίδες, χειροβομβίδες, φυτίλι και πάρα πολλές σφαίρες. Τώρα, οι σφαίρες, καταρχάς να πούμε τα παραλυπόμενα. Τα παραλυπόμενα είναι ότι όταν λείπει, δεν λείπει το G3 και το FNI, οι άνθρωποι εκεί της ομάδας που κάναν την καταγραφή, άλλοι δεν λείπουν τα G3. Θα μου πεις ποιος θα πάει να πάει στο στρατό G3 όταν πάει στην Ομόνια ή αλλού και θέλει να βρει χιλιάδες και τα βρίσκει και τα αγοράζει. Λοιπόν, κάποια στιγμή λείπανε σφαίρες. Ποιος θα πάει να κλέψει σφαίρες από το στρατό, είναι λίγο ερασιτεχνικό. Τα άλλα όμως. Είναι σημαντικά. Ένα θέμα που μας απασχολεί. Δηλαδή, τα αντιαρματικά τα δύο που λείπουν, οι οπλοβομβίδες, οι χειροβομβίδες, το φυτίλι, μπορεί να το βρούμε. Το βραδίκα αυτό κιόλας. Το βρίσκουν, πέσω, το βρίσκουν στα λατομεία. Λοιπόν, αλλά τα πρώτα τα οποία σας ανέφερα είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Αμέσως παίρνουν τα τηλέφωνα, χτυπήσαν από στρατό, αντιτρομοκρατική, πάει αντιτρομοκρατική. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει κλοπή υλικού στην ΚΟ πρόσφατα που δεν είναι τέτοιου είδους, στο Στεφανοβίκιο. Πριν από πολλά, καιρό, αρκετά, χρόνια, αρκετά χρόνια και υπήρχε στο Σικούριο της Λάρισας. Σικούριο, περιβόητη. Που ήταν η περιβόητη κλοπή της 17 Νοέμβριου, ξηρός, που μετά τα πήγαν στη Θεσσαλονίκη, χορεύαν γύρω-γύρω και ακριβώς. Λέγανε και αντάρτικα τραχούδια ότι εδώ και λοιπά, που τα είχαν κλέψει από τότε και, ότι... και μετά αυτά χρησιμοποιήθηκαν. Υπάρχει πληροφορία
που βρίσκονται αυτά, ή τα κάτι. Τα τελευταία τη Λέρου. Όχι, άμα το ξέρει, μην το πει, γιατί θα μα δέσουν όλου. Κάτι αντρομοκρατικό να μα πιάσει. Κάτσε τέτοιο. Μην το πει, δεν πει. Άμα θε για το Σικούριο, συζητάμε ότι θέλει, έχει κλείσει ο φάκελο. Έχει κλείσει αυτό, έχει κλείσει. Έχουν περάσει και 20 χρόνια από εδώ. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Έχει παραγραφεί τα λεφτά. Μάλιστα, υπάρχει σύζυγο γνωστού καλλιτέχνη που είχε σχέση τότε με ένα από τα πρόσωπα που είναι φυλακισμένα σήμερα. Δεν έχει σημασία αυτά. Λοιπόν, δικαιώνονται αυτά. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει για το σημερινό. Για το σημερινό. Λοιπόν, για να το πούμε, Βασίλη, πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος, γιατί έχει μια αξία να πούμε τις ημερομηνίες για να καταλάβει και ο κόσμος. Έγινε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 18, το Δεκέμβρη του 18. Άρα, από τότε έχει περάσει ένας χρόνος. Περίπου 1,5 χρόνο. Έτσι, ναι. Άρα, γι' αυτό και δεν ξέρουμε αν έγινε. Η διαπίστωση έγινε εχθές, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης. Αλλά... Συγγνώμη, του 18 δεν είπε. Ναι, ναι, ναι. Το 2, τώρα έχουμε 19. Το 19. Α, έχω... ναι. 1,5 και πάμε στον δεύτερο. 1,5 χρόνο. Έγινε έτσι, 31 Δεκεμβρίου του 18 ο απολογισμός. 31 Δεκεμβρίου. Έγινε ο τελευταίο έλεγχο στι αποθήκε. Ένα χρόνο. Ούτε ένα χρόνο. Έχετε δίκιο. Ούτε ένα χρόνο. Ούτε ένα χρόνο. Έτσι είναι στο στρατό. Θα γινόταν πάλι 31 Δεκεμβρίου. Αν δεν υπήρχε παράδοση παραλαβή. Το πρωτόκολλο 31 Δεκεμβρίου 19. Έχουν περάσει για την ακρίβεια 9 μήνες λοιπόν. Κάπου 9 μήνες. 3 μήνες. Να δώσουμε μια πληροφορία. 3 μήνες είναι που γράφουν οι κάμερες. Οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι μπορεί να μην έχουν γράψει και 3 μήνες, γιατί υπήρχε ένα θέμα. Αλλά πες ότι είναι 3 μήνες, αν επιβεβαιώνεται πάντα. Κρατιέται λοιπόν, το υλικό δηλαδή 3 μηνών, θέλεις να πεις. 3 μηνών για να δουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι μήνες πριν, μπορεί να έχει κλαπεί το υλικό πριν, αν έχει κλαπεί. Υπάρχει και... μία πληροφορία ότι πιθανότατα να έχει γίνει λάθος στην καταγραφή. Το κρατάμε. Γιατί το τονίζει αυτό δηλαδή. Να το... δαιμονοποιούμε διάφορους. Χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Το κρατάμε. Μπορεί να μην είναι αλήθεια. Υπάρχει μία πληροφορία, λέω. Μπορεί να έχει γίνει λάθος να είναι υπερβάλλον, στην καταμέτρηση υπερβάλλον ζήλος. Θα πρέπει να μετρηθούν όλα τα υλικά πάλι. Είναι πολλά όλα αυτά τα υλικά για να έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν είναι πολλά. Δηλαδή είναι δύο αντιαρματικά. Είναι δύο αντιαρματικά. Οπλοβομβίδες, χειροβομβίδες, δηλαδή καστοκριστήρι και μερικές δεκάδες σφαίρες. Φαίνεται πολύ δύσκολο να λείπουν όλα, αλλά μας ενδιαφέρουν κυρίως τα αντιαρματικά που είναι σοβαρό όπλο. Φαίνεται πολύ δύσκολο όλα να έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση. Στην καταμέτρηση για όλα. Ζήλος, ναι. Ας και ένας άλλος παράγοντας στο δικό μου μυαλό είναι το ότι είναι θάλασσα. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν το Σικούριο στη Λάρισα, έτσι και μεταφέρθηκαν τα όπλα. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Όχι απαραίτητα λες. Εντάξει, okay. Στο δικό μυαλό πάντως το φέρω πιο δύσκολο, ναι. αλλά το ακούω αυτό που λες, φυσικά. Ναι. Το ακούω. Κομμάτι των ερευνών, το έχεις, είναι αυτά που έχω μάθει εγώ τουλάχιστον, ότι οι πρώτες προσπάθειες για να βρεθεί μια άκρη στο μύθο τέλος πάντων και να δούμε πού μπορεί να οδηγήσουν οι έρευνες, πάνε 2 χρόνια πίσω, έτσι δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για το, από 17 μέχρι 19, ερευνούνται και συσχετίζονται με πρόσωπα και από το προσωπικό της βάσης και ακόμα και αυτοί που δεν είναι πλέον εκεί. Υπάρχει πρόσωπο, καλά το λέει ο Γιάννης ο Κοροναίος, το οποίο έχει μετατεθεί εδώ και μήνες, το οποίο το καλέσαν να δώσει, να πάει σε ανάκριση και η ανάκριση αυτή σαν τρομοκρατικής είναι Παναγιά Θεός φυλάξει. Να μην πες στα χέρια της, τέλος πάντων το πούμε ομάες. Πάει στην αστυνομία, λέει τι κάνατε κλπ. Σοχοίδης. Έχει δουλίτσα. Καμία σχέση με το Σοχοίδη. Έχει άλλα αλλά... πρωτόκολλα για τον Κατοικί. Έτσι όπως πρέπει να πει. Στον Κουαντάναμο. Τελείωσε. Είναι μια εικονική που είναι λίγο. Άμα ξέρει δηλαδή πρέπει να πει ότι ξέρει. Είναι λίγο δύσκολο. Το χόντριδες. Αστευόμαστε λίγο παραπάνω. Πάντως υπάρχουν εικασίες. Τώρα μπορούμε να μιλάμε να... Να πει ότι ξέρει πάντως. Γιάννη να πει ότι ξέρει το Βασίλη. Να πει ότι ξέρει. Να πει ότι ξέρει πολύ γρήγορα. Με την πρώτη. Αυτό κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό. Έχουν γίνει... Πριν καθίσω τα παιδιά. Όντως έχουν ζητηθεί ανακρίσεις πολλών ατόμων. Ξεπερνάνε τα 10, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Από και αφορούν αυτό κάποιους στρατιωτικούς. Τα στελέχη. Αυτό που λέει ο Γιάννης έχει σημασία, από ποια περίοδο. Από το 18 και μετά. Ο Γιάννης λέει το 17. Λέει και πια και το 17. Το 17. Γιατί μπορεί
Μπορεί και κάποιο που ήταν το 17, φυσικά. Το 18 να μην ήταν και να υπήρχε ένα άλλο συνδεσμό. Κατηγορία πάντως, αν υπάρχει θεσμοθετημένο ότι όλα ήταν τα προϊόντα, τα θέματα εκεί, τα διαρματικά, τέλος του 18, από εκεί μπορεί να, να πεις ότι υπάρχει κατηγορία μετά το 18 που γίνεται τελευταία απογραφή. Όχι πριν. Όχι, αλλά ο Γιάννης είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Ανοίγει πάντα σε όλες τις έρευνες τις αστυνομικές. Προσπαθείς, ναι, βρίσκεις διάφορα δεδομένα για να περιορίσεις. Στην αρχή πας ανοιχτά στην έρευνα και σιγά σιγά την κλείνεις ακόμα και σε επίπεδο κατηγορούμενων, υποψηφίων ενόχων, ας το πούμε. Υπάρχει ενημέρωση και των συμμαχικών υπηρεσιών για αυτή την κλοπή, διότι ανησυχούν... Συμμαχικών υπηρεσιών, πολύ εννοείς. Για πες μια συμμαχική υπηρεσία. Συμμαχικών υπηρεσιών, συμμαχικών χωρών. Αυτό ακριβώς το έκανα. Το είπε πολύ ωραία. Ο κύριος Κορονέος. Πολύ ευγενικά το είπε. Κυρίως δεν ενδιαφέρονται για το φράδικα στο φυτίλι που να το βρουν στην Ομόνοια, όποιοι θέλουν ή κάπου αλλού, αλλά πιστεύω δηλαδή, όχι, δεν ξέρω, από αυτά που έχω ακούσει. Αλλά κυρίως γιατί αντιαρματικά. Στα λατομεία, όπως είπες σωστά, υπάρχουν τέτοια υλικά. Ακριβώς γιατί. Και λοιπόν, το κομμάτι κυρίως, εντάξει, στα ακραία του σενάρια όλη αυτή, στα ακραία της σενάρια όλη αυτή η υπόθεση είναι το κομμάτι της τρομοκρατίας, έτσι, και το εσωτερικό το οποίο έστω και αν είναι σε παρακμή, σε ύφεση ή τέλος πάντων θεωρούμε ότι... Ή ότι εκεί δίπλα είναι, όπως είπε ο Βασίλης... Είναι εξωτερικός, εξωτερική τρομοκρατία, δηλαδή, εισαγόμε. Ζηχαντιστές, ας πούμε, αυτό επενδύχθηκες, κατάλαβα. Μη το δαιμονοποιούμε από το στρατόπεδο, καλά το λέει ο Κορονέος, μη το δαιμονοποιούμε, κύριε νικητέα, με το στρατόπεδο της Ιντέλ, που είναι στο πλακί της Λέρου, έτσι κάπως, στο Λακί, στο Λακί της Λέρου, με το στρατόπεδο των μεταναστών που βρίσκεται δίπλα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω να πω ούτε να φανταστώ ότι κάποιος κατατρεγμένος θα πάει να κλέψει κάτι, ούτε μπορεί να το κλέψει, αλλά όμως υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από άλλου είδους παράγοντες ή από άλλες υπηρεσίες. Το γεγονός ότι πριν δύο εβδομάδες, Βασίλη, ο Χρυσοχοίδης έκανε μια δήλωση και είπε για 7-8 τζιχαντιστές. 8 τζιχαντιστές, οι οποίοι έχουν περάσει μέσα με τα καραβάνια των χιλιάδων. Που συνελήφθησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη δήλωση, πώς ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν συνδέονται. Απλά λέω. Μου ήρθε και αυτή η σκέψη. Ναι. Ναι. Καλά τα λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, είναι 2 μηνών υπουργός, έχει εμπειρία στο παρελθόν κλπ. Και στο παρελθόν και στην αντιτρομοκρατική κλπ. Όμως εγώ δεν πιστεύω. Αν θέλεις... Νέα Υόρκη. Εντάξει, είναι εξάρτητα από αυτό. Αλίμανο. Είναι κομβικός υπουργός κλπ. Θα πρέπει να πάνε όλα χαμηλά όμως, για να το πω και αυτό, γιατί θα το πούμε στις επόμενες μέρες. Χαμηλούς τόνους, μην έχουμε άλλο είδους ζητήματα. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα εδώ σε ρήφιδον. Λοιπόν, χαμηλούς τόνους σε όλα τα επίπεδα. Όμως, εγώ δεν πιστεύω με τη φτωχή εμπειρία των 34 χρόνων και με τα ρεπορτάζ. Δεν τα έχετε κάνει εσείς τα δύο, έχετε κάνει άλλα ρεπορτάζ που δεν έχουμε κάνει εμείς, αλλά με τον κορονοϊό έχουμε κάνει και εμείς αυτά τα ρεπορτάζ. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο λεγόμενος πυρήνας των τζιχαντιστών ή των εξωτερικών εχθρών. Πού πάει το μυαλό σου. Αν υπάρξει, γιατί κρατάμε ένα ενδεχόμενο να είναι, δεν θέλω να το πω λαϊκά, μπορεί η υπόθεση να μην είναι έτσι όπως παρουσιάζεται τώρα. Μπορεί να είναι από απλή υπόθεση που κάποιοι κλέψαν όπλα να πάνε να τα πουλήσουν έως κάτι άλλο. Κάτι πιο σύνθετο. Αλλά όχι στον εξωτερικό εχθρό. Mm. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση και στις υπηρεσίες μαζί. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή το ανέφερες και έντονα. Ναι. Γιατί το παρουσιάζεις ότι μπορεί να γίνει και καταγραφή λανθασμένη, να έχει λανθασμένη καταγραφή. Γιατί πρέπει να γίνει δεύτερη καταγραφή, Νίκο μου. Η πρώτη καταγραφή, και επειδή λένε ότι είναι πολύ καλό τελείωμα. Άρα είναι η πρώτη καταγραφή αυτή που συζητάμε. Η πρώτη καταγραφή των ενόπλων, του υλικού των ενόπλων δυνάμεων. Είναι λίγο σχολαστικός ο συγκεκριμένος, έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα πρέπει να το δουν και άλλοι. Μήπως έχει γίνει κανένα λάθος. Ναι. Σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο να λείπουν δύο αντιαρματικά. Να λείπουν οπλοβομβίδες, χειροβομβίδες. Τα άλλα τα φύλλα. Μία. Τι να πούμε ότι έγινε λάθος στην καταγραφή. Αυτό πάντως το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα αντιαρματικά. Γιατί όλα τα άλλα μπορούν να βρεθούν. Εγώ να πω κάτι. Εμένα επειδή με φοβίζουν αυτά τα πράγματα. Σε φοβίζουν, έτσι. Είναι μακριά από εμάς. Εμένα αυτό που με προβληματίζει. Γι' αυτό που σκέφτεται να πάντα πει όλα. Ένα ακόμα από αυτά που με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι πολύ γρήγορα έγινε χθες το συμβάν. Χθες. Και ότι σήμερα το συζητάμε εμείς εδώ ωραία και καλά, και αυτό με προβληματίζει. Ότι
κάποια πράγματα τόσο που γρήγορα βγήκε προς τα έξω, εννοείς. Ενώ συνήθως για το Σικούρι το μάθαμε με μεγάλη καθυστέρηση. Το Σικούρι το μάθες πολύ αργά. Πολύ αργά, πάρα πολύ. Αυτό είναι σωστή παρατήρηση. Το έχω μάθει σε ώρες ουσιαστικά και το συζητάμε το μεσημέρι στο Attica TV. Εγώ δεν το έχω μάθει. Εδώ στην εκπομπή με το Ταλαμάγκα και οι υπόλοιποι. Δεν το έμαθα αυτό. Με τον Κορονέο, με τον κύριο Νικητέα. Με την κυρία Κολεμά, ο κύριο Νικητέα, ο κύριο Κορονέο. Εμεί λείπαμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλουν οι επόμενες μέρες για το συγκεκριμένο θέμα. Χαλάρωσε λίγο το τέτοιο. Χαλάρωσε την Τέπη. Ωραία. Θα σας πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Να χαλαρώσουμε λίγο την Τέπη. Για να χαλαρώσουμε λίγο την Τέπη είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, θα το δούμε τις επόμενες μέρες γιατί θα έχει εξελίξεις. Να σας δείξω ένα παλιό βίντεο. Γιατί ο Μαχαιρίτσας, η κηδεία του θα γίνει αύριο, 11 η ώρα στο νεκροταφείο Ζωγράφου. Έτσι, ναι. Το πρωί όλοι είμαστε σε αυτό το κλίμα της απώλειας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο, τα τραγούδια τα οποία τα σιγοτραγουδήσαμε χαμηλών τόνων. Εντάξει, έχει στενοχωρήσει πολύ κόσμο. Μένα μου κάνει μια πολύ δύσκολη μέρα εχθές. Η μαζική έτσι, εκδήλωση αγάπης και στεναχώριες πραγματικά. Δεν ξέρω πραγματικά από όλους, γιατί είναι από όλο το φάσμα. Από πολιτική, καλλιτέχνες έτσι κι αλλιώς, πολύ μεγάλη οικογένεια. Απλή πολίτη. Μόνο τις συνεργασίες που θυμόμουν, πολλές συνεργασίες. Και μεικτές, όχι μόνο με το είδος του τραγουδιού που είχε. Και κυρίως γιατί ο κόσμος που άκουσε και αγάπησε τα τραγούδια του. Αυτό έχει σημασία. Ναι, 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 ναι. Στην αποδοχή ενός καλλιτέχνη. Εγώ λέω και για την προσωπική σχέση, ξέρεις, ακόμα δεν ξέρω, είδα ομάδες έχουν Ολυμπιακός, ας πούμε. Έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός, βεβαίως. Παρότι ο Λαβρέντης ήταν. Μα γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι έβγαλε ανακοίνωση. Παναθηναϊκή συμμαχία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε. Είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος. Και το εκκλησιαστικό του γεγονότος επίσης ήταν αυτό που σόκαρε και προκάλεσε όλη αυτή τη θλίψη στον κόσμο. Έτσι. Και ήταν και το ξαφνικό. Αυτό το ακριβώς το ξαφνικό. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα. Θα το θυμάται και κυρίως η κυρία Κολεμά και ο κύριος Νικητέας και ο Γιάννης θα το θυμάται. Είναι μια εκπομπή, όχι η εκπομπή, της Εμίνας Διγενή, έχει γράψει ιστορία στην ΕΡΤ, είχε γίνει καλού. Και θα δούμε τον Ζουγανέλη με τον Μαχαιρίτσα από αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή και φαίνεται. Και ο Μητροπάνος, ναι. Ο οποίος γελάει με τα αστεία κλπ. Πάμε να το δούμε στη μνήμη του Λαβρέντη. Στο τραπέζι. Are you ready? This is Λαβρέντη. Καλό παιδί, τραγουδάει εσύ. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το. Τι το έχεις λερωμένο, Λαβρέντη μου, Γιαννάκη μου. Φύγε απ' τη μέση μας κρύβεις το πλάνο, ας το διάλο. Άρα, Λαβρέντη. Να οργανωθούμε καμιά φορά να πέσουμε και τα ίδια κόρτα όμως. Δύο ακόρτα παίζω, γαμώ το κέρατο. Έλα να παίζουμε ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζεις τώρα. Όχι, θέλω να κάνω το ύφος σου που το τραγουδάς. Που λες τα νοήματα. Ωραία, κάνω τρομή. Με το βάρος όπως το... Ναι, έτσι, ωραία, ναι. Με το βάρος. Εδώ με τα γυαλιά, δω με τα γυαλιά εδώ. Όχι, πρέπει να τα βάλω, δεν γίνεται. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαι εγώ. Ωραία, τι μπλε, πάρτα μου. Δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, το κάνω εδώ. Είμαστε ο γάτος. Δεν κάνει και τον Τούρκο. Δεν το πάει το διά. Αλβανός και παλίδια. Δεν γιατί χωράσαν. Πάμε παιδιά! Λοιπόν, αυτά ήταν, είδαμε τον βιντεο, απολαυστικό πάντα, το Γιάννη τον Ζουγανέλη, θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες εδώ, είναι και φίλος μας. Λοιπόν, ναι. Από αυτό το τραπέζι που είδατε δεν είναι ο Μητροπάνος και ο Λαβρέντης.
το οποίο σκηδεύεται αύριο 11 η ώρα στο νεκοταφείο Ζωγράφου. Θα πάνε πολλοί, πάρα πολλοί φίλοι. Πάντως από αυτή την παρέα έχουν φύγει. Ναι. Και τη θλίψη του Γιάννη. Αδέρφια ήταν αυτοί όλοι. Και ο Γιάννης και υπήρχε και ένα άλλο βίντεο, ναι. Τώρα δεν μπορούμε να το δείξουμε, ήταν και ο Μπουλάς, ήταν όλη μια παρέα. Παρέα όλη... αυτή, πόσο... Στην Πειραιώς νομίζω ήταν αυτό που λες με τον Μπουλά. Ναι, πράγμα, στην Πειραιώς, ναι, ναι. Νομίζω, ναι. Ήτανε... Μέχρι και πέρσι ήταν ο Λαβρέντης, ο Ζουγανίλης και ο Παπακοσταντίνου ήταν μαζί παιδιά, στην Πειραιώς. Τι κάνανε, θυμάμαι το Μακερίτσα στη συναυλία στην Κέρκυρα που ερχόταν το καλοκαίρι και ιδίως πριν αρκετά χρόνια που κάναν περιοδίες έτσι οι Έλληνες καλλιτέχνες τα καλοκαίρια. Και με τον Παπακοσταντίνο είχε έρθει. Και με τους Κατσιμιχείους, αν δεν κάνω λάθος. Και με τον Μπουλά και τη Βόσου και τα λοιπά. Ήταν όλη αυτή ήταν μια παρέα που συνεργάζονταν καλοκαίρι-καλοκαίρι. Τέλος πάντων είχαν και σχήματα. Εγώ ένα καλοκαίρι είχα πετύχει τον Λαβρέντι με αυτόν τον τρελαμένο που το είπα και χθες, τον Ιταλού, τον Καροτόνε. Από τον που έπαιζε με τα κοτσιδάκια και το καπέλο. Ναι. Και άλλο ένα, όχι, δεν είχα πετύχει, δεν έχω δει σε συναυλία τον άλλο, τον Μπαρτουάρντι, που λέγανε που τραγουδούσε στη Βαβυλώνα. Ότι το Λαβρέντι τον είδα στην Κύπρο, στη Λευκοσία σε συναυλία. Έτυχε να μένει στο τον ίδιο ξενοδοχείο, ναι. Έτσι είπαμε μερικές κουβέντες, αλλά θυμάμαι πόση αποδοχή είχε από τους αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Εγώ τον είχα πετύχει σε αεροδρόμιο γυρνώντας από Γερμανία. Είχε πάει και χειμώνα, εγώ, γιατί το θυμάμαι το συγκεκριμένο ταξίδι. Χειμώνα είχε γυρίσει από Γερμανία, ναι. Με το σχήμα του τέλος πάντων, που είχε πάει και είχε τραγουδήσει για ομογενείς και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι εντάξει, ιδίως στην διασπορά ήθελα να πω... Αυτή η τεράστια αγάπη του κόσμου, δηλαδή ποιος δεν έσκασε χτες. Απολύπη, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό θα πρέπει το κρίνουμε και εμείς, δηλαδή και όλος ο κόσμος που μας βλέπει τώρα κλπ. Από τα μηνύματα. Εγώ είχα πάει σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί το πρωί, μου λέει: Ξέρεις, λέει ο Μαχαιρίτσας. Και το παίξα ξαφνικά ο άνθρωπος. Του λέω: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή είναι κόσμος που ήταν ένα άσχετο άνθρωπο. Σε ένα σέρβις. Και λέει: Ξέρεις, ο Μαχαιρίτσας ήταν. Και το πει, γιατί ήθελα να το πει. Να το πει, βέβαια. Ναι, πολύ σωστά, είναι πολύ ωραία, από ναι. Αυτό που βγάζει ο κάθε άνθρωπος και ο Μαχαιρίτσας το είχε αυτό. Έβγαζε μια, πέρα όλων των άλλων, μια σεμνότητα. Δεν μπορούσε να του προσάψει τίποτα. Να του προσάψει κάτι. Δηλαδή ήταν πάντα σεμνός, χαμηλών όπως τόνων. Ήταν. Και αυτό ήταν το ναι. Μεγάλο κέρδος. Δεν ήταν καθόλου φλίαρος επίσης. Και καθόλου φλίαρος, βέβαια. Και ήταν συγκλονισμένη από ξέρεις που τον άκουγε και λοιπόν, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Που δεν ήταν. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να σας δείξουμε για να αλλάξουμε λίγο κλίμα τα επόμενα αύριο μετά την κηδεία του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Λοιπόν, έγινε, πάμε να δείξουμε μία φωτογραφία. Έχει βγει μία οργάνωση. Τώρα εντάξει, υπάρχουν υπερβολές, αλλά δείξτε τον Ίσου. Πήγε, λέει, μία οργάνωση φιλοζωική στη Γερμανία. Γίνεται ένα φεστιβάλ εκεί. Α, αυτή είναι η πόλη που γίνεται το φεστιβάλ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή την εικόνα του Ίσου την έχετε δει. Τη βλέπουμε κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Που πηγαίνει όχι, το γαϊδουράκι. Όχι κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη εβδομάδα. Ναι, αλλά Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι. Που μπαίνει μέσα στην, πριν τον σταυρώσουνε. Ναι, τη Μεγάλη Πέμπτη. Σταματήστε καλέ. Πότε μπαίνει. Χίλια ευρώ. Κάτσε, δύο λεπτά. Είναι την Κυριακή των Βαΐων που μπαίνει με το γαϊδουράκι. Στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα. Την Κυριακή των Βαΐων. Αλλά ναι. Το αντιμετωπίζουμε όλο το θείο δράμα, όλες τις ημέρες. Τη Μεγάλη Πέμπτη, αν τη Μεγάλη Παρασκευή είναι η Σταύρωση. Αλλά μπαίνει η Σταύρωση. Παρασκευή είναι ο Επιτάφιος. Επιτάφιος. Παρασκευή ο Επιτάφιος, Μεγάλη Πέμπτη είναι η Σταύρωση το βράδυ και μπαίνει την Κυριακή το βράδυ με το γαϊδουράκι. Τι λέει. Συμφωνούμε. Την Κυριακή των Βαΐων, λες. Την Κυριακή των Βαΐων. Πριν αυτά. Τι πριν αυτά. Με το γαϊδουράκι δεν μπαίνει την Κυριακή των Βαΐων. Ξεκινάει από την Ιερουσαλήμ. Θα με δει η θεία μου τώρα με και θα νομίζω ότι δεν είναι τέτοιο. Την Κυριακή δεν μπαίνει πάνω στο γαϊδουράκι. Δεν καταφέρουμε, ρε παιδιά. Δείξτε το πάλι αυτή την εικόνα. Ανεξαρτήτως τώρα. Λοιπόν, είναι αυτή η εικόνα με τον Ιησού που μπαίνει στο γαϊδουράκι. Έχει βγει μια φιλοζωική οργάνωση, αγαπητοί συνάδελφοι, στη Γερμανία. Έχει κάνει ολόκληρο θέμα. Έκανε καμπάνια. Πήγε καμπάνια και λέει: Ναι, καταπιέστε το ζώο να τον βάλετε τον Ιησού όταν θα μπαίνει. Ναι. Την Κυριακή των Βαΐων πάνω σε σκούτερ. Αυτό είπε. Έγινε χαμό. Σε σκούτερ. Δημοσιακό. Από του Γερμανού όλα τα περιμένει. Έγινε και, λοιπόν. Και στη Σαντορίνη έχει γίνει αντίστοιχο. Και στη Σαντορίνη όπω. Για Σαντορίνη, παιδί μου, να βάλουμε τον Ιησού τώρα πάνω σε το Χριστό πάνω σε σκούτερ. Τώρα τι να σου πω. Και όμω σε πληροφορώ τώρα που λες αυτό. Μην πει για το γαϊδουράκι, θα φθούν τα φιλόπτωχα απ' έξω. Θα πω κάτι που είναι θλιβερό. Ότι υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή, έχει. Ότι συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή, ότι εντάξει, γίνεται μια. Καλά, και ο Άγιος Βασίλης πιστεύω. Μια αναπαραγωγή. Είναι μεγάλο Άγιο. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμεί είμαστε με τον Ιησού πάνω στο γαϊδουράκι. Του κορονοϊού Άγιο Βασίλη. Χέρι-χέρι. Το πιστεύει ακόμα, Γιάννη. Ε, βέβαια. Θε να σου φέρει ένα λούτρινο αρκουδάκι. Τώρα τα δώρα αλλάζουν με τα χρόνια. Ζητάω άλλα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο τώρα. Η εθνική ομάδα πήρε πριν από κάποιες ώρες το δρόμο της επιστροφής. Νομίζω μπορεί να είναι αυτή την ώρα στο Ντουμπάι και να αλλάζει αεροπλάνο. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ από την Κίνα, διότι αποκλειστήκαν προχθές, παίξαμε αυτόν τον αγώνα με Τσεχία. Κάναμε τα αναλυσάρα έμαθα χθες, έτσι. Ναι. Ναι. Είχαμε τον Μακρυγιάννη εκεί, ο οποίος ήταν έκπληξη. Το τερμάτισε. Ναι, ήξερε τον μπάσκετ απ' έξω. Εξαλώς με την εξέλιξη. Έλεγε για το Σκουρτόπουλο εκεί, έχουν διάφορα κλπ. Τώρα το που τα λέμε. Λοιπόν, εντάξει, δίκιο έχει. Ναι, σε ένα βαθμό. Η ΙΤΑ έχει ονοματεπώνυμο. Παρότι είναι καλό προπονητή, αλλά μπορεί να μην να θέλει κάποιε βελτιώσει για την εθνική ομάδα. Αν το πούμε σεμνά. Λοιπόν, αλλά καμιά φορά φταίνε και οι παράγοντε, κυρία Κολεμπάκη. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πιο πάνω. Έτσι. Πιο πάνω. Από Β αρχίζει το όνομα. Από Β. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ένα από του αγώνε, ο προηγούμενο αγώνα πριν την Τσεχία. Πριν την Τσεχία, όπου κερδίσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να πιάσουμε διαφορά. Αποκλειστήκαμε και τώρα η εθνική ομάδα είναι στο Ντουμπάι. Παίρνει το αεροπλάνο για να γυρίσει πίσω. Και έχει πάρει από τη θέση 1 ως 16, 11. Την 11η θέση πήρε. 11η στον κόσμο. Λοιπόν, ήταν με τη Νέα Ζηλανδία την οποία νικήσαμε, κερδίσαμε. Πριν όμως οι Νεοζηλανδοί κάναν τον περιβόητο χορό Χάκα. Είναι 5 μέρες, εμείς δεν το δείξαμε, 6 μέρες. Τον Μαωρί, στη Νέα Ζηλανδία. Πάμε να το δείξουμε, είναι εντυπωσιακό, το κάνουν σε όλα τα αθλήματα, πάμε να το δούμε. Γιατί όπου πηγαίνουν οι Ζηλανδοί, όλα τα σπορ αποφέρονται γι' αυτό. Λοιπόν, στα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν του βοήθησε ο χορό. Πάντω ο Πρίντεζη, κοίτατε, θυμόσαστε διαφήμιση παλιά με του Σκοτσέζου. Τι, με το. Ένα ουίσκι διαφήμιζαν. Παίζουν ράγκμπι, έχει πολύ καλή ομάδα η Νέα Ζηλανδία, όπω και η Σκωτία. Γενικά η κοινοπολιτεία, η πρώην. Βρετανική, οι κοινοπολιτείες, οι πρώην Βρετανικές αποικίες έχουν καλές ομάδες στο ράγκμπι και τα λοιπά. Και είναι η διαφήμιση του ισκιού και είναι από τη μία πλευρά η, τα θηρία που για την όλη στο ράγκμπι. Γυμνασμένα παιδιά, ντουλάπες. Και είναι οι Νεοζηλανδοί, κάνουν το χορό, το χάκα και αυτά και τους κοιτάζουν οι Σκοτσέζοι, όπως κοίταζε ο Πρίντερς τώρα. Και σηκώνουν απλά τις φούστες, φοράνε τα κύματα. Λοιπόν, ωραία. Είπα εγώ κάτι για το πολεμικό ναυτικό, όπως θέλει εδώ ο φίλος από την Κεσαριανή. Δεν είπα κάτι για το πολεμικό ναυτικό. Για να κρίσεις για την κλοπή του υλικού στη Λέρο γίνονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη συνδρομή της αστυνομίας. Δεν είπα κάτι για το πολεμικό ναυτικό. Είναι η βάση του πολεμικού ναυτικού, το στρατόπεδο το συγκεκριμένο στη Λέρο, δίπλα από το hot spot. Εντάξει, δεν μπλέκεται. Το πολιτικό ναυτικό, ναι. Είναι βάση του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή Λακή. Έτσι δεν λέγεται. Στη Λέρο. Λοιπόν, αυτά. Όχι, το άλλο δεν το ακούσατε καλά. Τώρα, λοιπόν, Βασιλή, αυτός ο χορός, για να πούμε τώρα αυτό που είδαμε, γιατί με εντυπωσίασε, είναι βέβαια παραδοσιακός. Μαωρί, μπράβο. Αλλά τώρα γίνεται, φαντάζομαι, για λόγους ευχαρίστηση του κοινού. Δεν πιστεύω αυτά τα παιδιά. Σε όλες τις εθνικές ομάδες. Είναι κάτι σαν προσευχή, έχω καταλάβει εγώ αυτό. Είναι πολεμική. Έτσι προκαλούσαν τους αντιπάλους τους τον πόλεμο, στη μάκη, πριν ξεκινήσουν τις εχθροπραξίες μετά. Δεν κάνανε αυτό το χορό. Ναι. Με άμυλα. Τώρα έχει περάσει. Σε δείγμα σαν σεβασμού στο παρελθόν και τα λοιπά, η αγγλοτραφής, η αγγλικής καταλογής, τέλος πάντων, αυτοί που είναι Ζηλανδοί. Για τους Μαωρί τώρα, όπως και τους Αβορίγινες στην Αυστραλία, εντάξει, μόνο το υπάρχει χορηγός πάντως για όλα αυτά, της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας, της Κεντρικής Τράπεζας, σε όλα αυτά, το οποίο το παίζει. Εντάξει, το παίζουν οι Νέα Ζηλανδία αυτό και είναι κάτι το οποίο το βλέπουν όλοι. Δηλαδή, και μόνο να βλέπεις τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο πρώτος του NBA παγκοσμίως, να παρακολουθεί τους Νέους Ζηλανδούς στην ομάδα. Τους βλέπαμε.
όλους τους δικούς μας παίκτες, αλλά και τον Γιάννη. Όπου στην Αμερική αυτά έχουν την ξεχωριστή σημασία, γιατί ο Γιάννης έχει πάρα πολλά συμβόλαια στην πλάτη του. Όταν παρακολουθεί, τον κόβουν, το δείχνουν, το παίζουν. Το παίζει από κάτω, γράφει Adidas. Παρακολουθεί το χορό της Μαωρή. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν τη δικιά του σημασία, είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο. Όταν το βλέπεις να παίζει αυτό, έχει το δικό τους χρηματιστήριο για τους Νέους Ζηλανδούς. Έχουμε και πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλά ωφέλη. Εντάξει, πάντως δεν είναι αυτό. Αυτό ήθελα να πω, δεν το εξαφώ. Ως αφορμή. Τώρα να μου πεις ότι εντάξει, έχουν πέσει χρήματα πάνω, ναι, αλλά εντάξει, έχει και μια εθιμοτυπία, μια παράδοση, έχει ένα φολκλόρ, ναι, εντάξει. Τώρα να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν με δίναμε και εμείς τον Γιάννη με φουστανέλα να το δείξουμε. Μα ο ίδιος, νομίζω ότι είχε κάνει μια φωτογράφηση με ελληνικά τώρα με φουστανέλα. Ελληνική σημαία. Φουστανέλα βγάζει πάντως παλιά φωτογραφία μια δική του με φουστανέλα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Γκολεμά και τον κύριο νικητή. Αύριο 5 ώρα εδώ το απόγευμα θα είμαστε μάχημοι. Όλοι θα πάμε στο διαλυματάκι και αμέσως μετά θα έχουμε και τον Στέφανο τον Μητυλινό με τον Γιάννη τον Κοροναίο και θα κάνουμε μια συζήτηση για τα γεωπολιτικά και όχι μόνο. Πάμε. Λοιπόν, επανήλθαμε και είμαστε με τον Γιάννη τον Κοροναίο, τον διευθυντή της Νέας Σελίδας, εφημερίδας της Κυριακάτικης, και τον Στέφανο Μιλτινέο, εκ των πλέον εγκύρων συναδέλφων στα γεωπολιτικά και όχι μόνο. Και στα πολιτικά. Διπλωματικό, στα πολιτικά, αλλά κυρίως στα γεωπολιτικά είναι κορυφή. Καλά, είναι κορυφή, έτσι δεν είναι. Πέρα όλων των άλλων των εφημερίδων κλπ. Τρίμπιουν. Αυτά που λέτε και να κοκκινήσω από το μέλλον, κάποια θα φάνε τίποτα. Όχι, όχι, δεν θα φάνε τίποτα. Εγώ δεν χρειάζεται να κοκκινήσω. Είσαι τόσο απαθής που δεν πρόκειται. Έλα, μην λέμε τα καλύτερα τώρα. Είναι φίλος μας πολλά χρόνια, γι' αυτό τα. Λοιπόν, τον πειράζουμε. Όμως η φιλία δεν είναι σε καμία περίπτωση ότι το ελάχιστο δεν είναι κολακία μεταξύ φίλων, είναι μια πραγματικότητα. Από τα πιο καλά και έγκυρα δημοσιογραφικά πρόσωπα στα γεωπολιτικά και όχι μόνο. Εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τον Στέφανο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, την καλησπέρα μας για μια ακόμα φορά, γιατί στέλνει ο φίλος που είναι στο Κιλκής. Δεν είπαμε καλησπέρα, κύριε Κοροναί. Είπαμε στα τμήματα, τα ενημερωτικά τμήματα των περιφερειακών σταθμών που συνεργαζόμαστε, την καλησπέρα μας και διαδικτυακά παντού, μας βλέπουν παντού, μέσω του καναλιού εδώ, του Attica TV και των περιφερειακών δικτύων, των ενημερωτικών τμήματων δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να τα αναλύσουμε όλα, αφού δώσουμε μια είδηση, κύριε Μητυλινέ, κύριε Κοροναί. 6:01 ανακοίνωση πυροσβεστική. Είχαμε ακριβώς δίπλα από τη σχολή μηχανικού φωτιά στο Λουτράκι. Πήγαν οι πυροσβέστες, προσπαθούν να τις σβήσουν, θα τις σβήσουν. Εντάξει, ξερά χόρτα και στην περιοχή. Εντάξει, τώρα, όταν είναι σε στρατόπεδα αυτές οι φωτιές, τις προσέχουμε πάντα, σβήνουν πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα υπήρχαν επίσης δηλώσεις. Στην αρχή αυτής της εκπομπής δώσαμε τις δηλώσεις του Ερντογάν, τις οποίες μετέδωσε και το CNN Turk για τους πρόσφυγες. Και είπε ότι εμείς θα ανοίξουμε τις πύλες και θα έρθουν εδώ, λέει, εκατομμύρια πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ευρώπη, είπαν. Αλλά από πού θα έρθουν, δεν υπάρχουν άλλες χώρες. Μέσα από την Ελλάδα το μεγαλύτερο ρεύμα. Πριν από λίγη ώρα μίλησε και ο Τσαβούσογλου, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, και είπε, αυτός εγκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε, η υπομονή μας αρχίζει να εξαντλείται. Υπάρχουν κάποιες κοινές περιπολίες στη Βόρεια Συρία, αλλά εκτός από αυτό, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που έχουν υποθεί ότι έχουν ληφθεί είναι διακοσμητικά. Κινηθείτε τώρα, διότι υπάρχουν θέματα. Είπε ο Τσαβούσογλου, στους Αμερικανούς το είπε. Βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία χρονοτριβής, είπε ο Τσαβούσογλου στη ΣΥΠΑ. Και πως προσπαθούν να κάνουν την Τουρκία να εξοικειωθεί με αυτή τη διαδικασία χρονοτριβής. Λοιπόν, σχόλιο. Είναι δεδομένο ότι οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να επιτρέψουν στους Τούρκους να μπουν στη Βόρειο Συρία. Πριν από 10 μέρες, ο Αμερικανός στρατηγός που είναι στη Συρία έκανε δήλωση, το ξεκαθάρισε, ότι το Συριακό Κουρδιστάν, η Βόρεια Συρία, αυτή η περιοχή δηλαδή που βρίσκεται ανατολικά του Ευφράτη, δεν πρόκειται να τεθεί υπό τουρκική κατοχή. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπήρξε μια συμφωνία που κάναν οι Τούρκοι με τους Αμερικανούς στις 7 Αυγούστου, η οποία προβλέπει αυτό που συμβαίνει, δηλαδή κάποιες μικρές περιπολίες στα σύνορα και όχι σε μόνιμη βάση, αραιά και πού. Ο Ερντογάν όμως μονομερός θέλει να την αλλάξει αυτή τη συμφωνία και τη συνδέει με το προσφυγικό
Και ουσιαστικά τι λέει, δώστε μου μία ζώνη βάθους 30 χιλιόμετρων στη Βόρεια Συρία για να εγκαταστήσω 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, πρόσφυγες οι οποίοι είναι Ισλαμιστές και φιλότουρκοι, είναι δηλαδή ένας κόσμος δικός του. Θέλει δηλαδή να κάνει ένα επικισμό. Κατσαπλιάδες με την καλή έννοια. Κατσαπλιάδες με την καλή έννοια. Ναι, σε εισαγωγικά. Και το κάνει ήδη στη Βορειοδυτική Συρία αυτό, στην περιοχή του Αφρίν. Έχει καταστήσει ήδη εκεί 300.000 ανθρώπους. Ναι, ναι. Τους εκαθιστά στα σπίτια των Κούρδων που τα εγκαταλείψαν οι Κούρδοι όταν φύγανε πέρσι εκεί που δεχτήκαν την επίθεση. Γίνεται δηλαδή μια επανάληψη των όσων έχουν συμβεί στην Κύπρο. Δηλαδή, εκτοπισμός των γηγενών πληθυσμών που είναι εχθρικοί προς τους Τούρκους, επικισμός με πληθυσμούς οι οποίοι είναι φιλικοί στους Τούρκους. Και το σχέδιο του Ερντογάν είναι να δημιουργήσει ένα ψευδοκράτος στη Βόρειο Συρία, το οποίο αργότερα θα μια αφισβητούμενη ζώνη. Ναι, αλλά αυτό θα είναι ψευδοκράτος με την έννοια ότι θα έχει μια τοπική αυτοδιοίκηση από συμβούλια Ισλαμιστών υποτιθέμενων ανταρτών. Αμφιλεγόμενων για μας. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς εμείς οι μόνοι αντάρτες που αναγνωρίζουμε και κάτω είναι οι Κούρδοι, δεν αναγνωρίζουμε άλλους. Και εξάλλου σε λίγο θα ανοίξει και η ελληνική πρεσβεία στη Δαμασκό. Ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Μέχρι το τέλος χρονιάς, νομίζω. Ναι, ναι, έχουν δρομολογηθεί. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία από ό,τι έμαθα προχθές από τον Νίκο Τοκοτζιά και ο νυν υπουργός, ο Νίκος Οδένδιας, μας το είπε. Το προχωράει. Μας το είπε στους διπλωματικούς συντάκτες. Και μετά από κανένα χρόνο μπορεί να ανοίξει και η Συριακή εδώ στο ψυχικό πάλι που είχε κλείσει εδώ και χρόνια. Ναι. Δηλαδή αποκάθισαν τις σχέσεις μας με την Συρία. Οπότε τώρα το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να φτιάξει αυτή τη ζώνη, να δημιουργήσει και ένα ψευδοκράτος υπό τουρκική κατοχή. Και αργότερα να το ενώσει με την Τουρκία. Στο κομμάτι των αντιδράσεων, Στέφαν, δηλαδή. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή, εγώ τη λέω λυκοφιλία, ευκαιριακή συνεργασία με τη Μόσχα, που τον βολεύει, τον εξυπηρετεί λίγο στο κομμάτι της αυτής της ζώνης που θέλει να φτιάξει στη Βόρεια Συρία. Ποιες άλλες χώρες το βλέπουμε καλό μάτι, κάποιες άλλες που αντιδρούν. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι ισορροπία αυτή τη στιγμή δυνάμεων και για τις επιδιώξεις της Τουρκίας και γενικά στο κομμάτι της Συρίας? Ο Εφράτης είναι που έχει γίνει το σύνορο. Και ουσιαστικά υπάρχει ένα προγεφύρωμα στην περιοχή της Μανμπίτς, της Ιεράπολης, όπως τη λέμε εμείς οι Έλληνες, η οποία είναι στην επαρχία του Χαλεπιού. Ουσιαστικά οι Ρώσοι δεν περνάνε ανατολικά του Εφράτη. Ναι. Οι Ρώσοι έχουν λόγο για ό,τι συμβαίνει δυτικά. Δυτικά, σωστό. Ανατολικά του Εφράτη είναι οι Αμερικανοί, είναι οι Γάλλοι, είναι οι Βρετανοί. Θα αναπτυχθούν και Δανείοι τώρα. Ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες. Αλλά μια μικρή δύναμη, ναι, αλλά είναι Δανή. Ναι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα έχει παρουσία. Είναι τα Εμιράτα περιφέροντα. Δεν έχουμε χάρτη να το δείξουμε τώρα, δεν το είχαμε προβλέψει. Ναι. Ναι. Αλλά είναι τα Εμιράτα. Είναι τα Εμιράτα περιφέροντα και αυτά μαζί με τους Κούρδους. Έχω μια πληροφορία, δεν την έχω διασταυρώσει, αλλά θα την πω, δεν πειράζει. Ότι και η Σαουδική Αραβία πλέον βλέπει θετικά το καθεστώς Άσαντ. Είναι μια εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Διότι αυτό σημαίνει ότι φεύγει λίγο από τον τουρκικό παράγοντα. Έχει φύγει εντελώς από την Αραβία. Από την ώρα που ανέλαβε το μαγαζί ο πρίγκιπας Μοχάμετ, ο οποίος είναι πολύ φίλος με τον άλλο πρίγκιπα Μοχάμετ των Εμμυράτων. Αυτοί οι δύο πρίγκιπες ουσιαστικά είναι. Φύγαν από τον Ερντογάν. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας είχε πάει στην Αίγυπτο και είχε αποκαλέσει τον Ερντογάν ένα από τα τρία κακά του κόσμου. Θύμισε όμως, Στέφανε Μητυλινέ, ποια είναι τα κράτη που είναι κοντά στον Ερντογάν σήμερα, γιατί αυτά αλλάζουν στη γεωπολιτική. Ποιοι είναι? Κοίταξε, πραγματικά κοντά του δεν έχει κανέναν. Νομίζει ότι. Λίγο το Κατάρ. Ναι, το Κατάρ το έχει προτεκτοράτο. Ναι. Το έχει καταλάβει ουσιαστικά στρατιωτικά το Κατάρ. Το Κατάρ. Και μάλιστα υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα μεγάλης αραβικής εφημερίδας, το οποίο ήταν σε αυτή τη λογική ακριβώς. Ότι το Κατάρ έχει γίνει προτεκτοράτο των Τούρκων, έχουν αναπτυχθεί περίπου μια ταξιαρχία τουρκική εκεί, δημιουργείται και δεύτερη τουρκική βάση στο Κατάρ. Το Κατάρ είναι μια περίεργη κατάσταση. Αλλά κράτη, χώρες σοβαρές, ας πούμε, αυτός νομίζω ότι είναι με τη Ρωσία. Η Ρωσία όμως βλέπουμε ότι τον παίζει. Ζούνε γελάδες. Με την Κίνα το ίδιο. Με την Κίνα νομίζω, αλλά με την Κίνα έχει ανοιχτά θέματα με τους Ουιγούρους. Σωστό. Που είναι φιλικοί στο τουρκικό, είναι τουρκικό Τουρκοί. Στο θρήσκευμα. Ναι, εντάξει. Είναι οι καθορέμοι Τούρκοι, Μογγόλοι. Αυτοί είναι οι καθορέμοι Τούρκοι, οι Ουιγούροι. Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, ναι.
Και μάλιστα... Πολύ χαμηλό το βιωτικό επίπεδο. Όποιοι έχουν ταξιδέψει εκεί, έχουμε ταξιδέψει εκεί, είναι Παναγιά βοήθεια. Ναι. Αυτή είναι στην επαρχία Σιντσιάν, στη δυτική Κίνα. Απορώ πως φεύγουν ζωντανοί. Ναι. Ναι. Και πρόσεξε, αυτός ο πληθυσμός, ο Ερντογάν είχε μεταφέρει περίπου στους 10.000 Ουιγούρους από την Κίνα και τους είχε στείλει στη Συρία. Δηλαδή στην περιοχή της Ιντλίμπ, τώρα που γίνονται οι φασαρίες, οι χοντρές, υπάρχει μια πόλη, Τζιζραλ Σιγκούρ, αν τη θυμάμαι καλά. Έτσι, καλά. Στην οποία όταν διώξαν από εκεί τους Αλαουίτες και τους Σουνίτες Άραβες, εγκαταστήσανε τους Ουιγούρους. Εκεί είχε γίνει μια κινέζικη μογγολική πόλη, ας πούμε, και αυτή είναι στο λεγόμενο στο Ισλαμικό Κόμμα Τουρκουμενιστάν, οι οποίοι είναι παρακλάδες Αλ-Κάιντα και φοράνε στολές τακτικού στρατού που έχουν ραμμένοι πάνω τους στη τουρκική σημαία. Ωραία πράγματα. Είναι η παλιά ομάδα του Νιγιαζόφ, που ήταν ο πρώην ηγέτης του Τουρκουμενιστάν, ο οποίος ήταν πολύ φιλικός με τους Τούρκους. Τώρα έχει αλλάξει, άλλαξαν εκεί. Φιλική η χώρα και το Τουρκουμενιστάν πάλι με τους Τούρκους, αλλά ο Νιγιαζόφ τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, λειτουργούσε ως προτεκτοράτο της Τουρκίας. Όπως και σήμερα του Τουρκουμενιστάν. Ουσιαστικά συμμάχους πραγματικούς δεν έχει. Νομίζω ότι οι Εγγλέζοι του κάνουν κάποιες πλάτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι, κάτσε, μην το λες τόσο απλά αυτό, γιατί εδώ τώρα μας χτυπάς κάτω από τη ζώνη, Στεφάνε Μητυλή. Ναι, λοιπόν, βέβαια, στη Βόρειο πάμε Συρία, τώρα. Στη Βόρειο Συρία η Βρετανή κομμάντος είναι αναπτυγμένη με τον Διεθνή Συνασπισμό. Καλά, δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, γιατί είναι σε στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Στη Λιβύη όμως... Φιλικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ, ακριβώς, όχι έμεσα. Στη Λιβύη όμως έχουν κρατήσει στάση ενάντια στον στρατάχη Χαφτάρ. Δεν βγάζει άκρη. Ανάλογα τα δούνε και λαβίν τα συμφέροντα των Βρετανών ως συνήθως. Και εκεί έτσι, κάτω, με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, βλέπεις ότι παίζουν μια πιο φιλοτουρκική στάση, ας πούμε. Δεν έχει ο Ερντογάν κανέναν. Την Αίγυπτο δεν την έχει. Τους Άραβες δεν τους έχει. Τη Λιβύη τη χάνει. Η δική του είναι πολιορκημένη μέσα στη Τρίπολη. Γι' αυτό και πολύ σωστά εμείς λέμε ότι είναι απομονωμένος. Και το λέει και ο ίδιος. Πριν πάμε τώρα, πριν προχωρήσουμε, γιατί έβαλε κύριε Κορονέα ο κύριο Στέφανος Μητυλή. Και θέλουμε να το πάμε και σε σχέση με τη χώρα μας το κομμάτι. Εδώ, μας χτυπάει λίγο κατά από τη ζώνη με τη Βρετανία. Έχουμε δώσει πάρα πολύ. Έχουμε σηκώσει τους τόνους. Λοιπόν, γιατί οι Βρετανοί έχουν μια περίεργη φιλοτουρκική πολιτική. Εμείς είμαστε από τους λίγους που το λέμε. Μπορεί να στεροχωρούμε κάποιους φίλους μας διπλωμάτες εκεί στη Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας, αλλά αυτό είναι. Αυτό γίνεται, το λένε και οι Κύπροι. Δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Είναι και πιο βαθύ. Λοιπόν, πριν όμως να βάλουμε λίγο το θέμα των μεταναστών. Το θέμα των μεταναστών, αφού δείξουμε το βιντεάκι, το επίμαχο, τρέχει από προχθές. Είναι σε όλα τα δίκτυα, τα παγκόσμια δίκτυα. Είναι άντρες, πάμε κύριε Θάνο να το βάλουμε, άντρες του τουρκικού λιμενικού. Ακούμε και το φυσικό ήχο, παρότι δεν είναι πολύ καλός. Πάμε να το ακούμε. Εντάξει, το βλέπουμε. Λοιπόν, όπου οι άντρες του τουρκικού λιμενικού χτυπάνε με ράβδους και σχοινιά μία βάρκα μεταναστών που έχει φύγει από τα παράλια της Τουρκίας και τους λέει μην ξαναγυρίστε πίσω, πηγαίνετε στην Ελλάδα, εμείς δεν σας θέλουμε. Ακριβώς. Χτυπάνε. Λοιπόν, αυτό εκβιάζει ο Ερντογάν και ο τουρκικός παράγοντας ότι θα αφήσουμε, θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα έρθουν μέσα 5 εκατομμύρια μετανάστες στην Ευρώπη. Αυτό δεν πιστεύεις ότι θα δημιουργήσει ένα θεματάκι τους επόμενους μήνες? Είναι ξεκάθαρο. αυτό πρέπει να γίνει σαφές ότι θα αντιμετωπιστεί ως επιθετική ενέργεια. Ο Βίτσας, όταν ήταν υπουργός Αμήνης. Ο πρώην υπουργός, ναι. Ως αναπληρωτής υπουργός Αμήνης. Και μετά ήταν υπουργός μετανάστευσης την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά έχει σημασία γιατί είχε κάνει τη δήλωση ως αναπληρωτής. Θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες εδώ. Ωραία. Είχε κάνει τη δήλωση ότι αν η Τουρκία χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό προσφυγικό για να πετύχει άλλους σκοπούς, θα αντιμετωπιστεί ως επιθετική ενέργεια. Τέτοια δήλωση εγώ θα ήθελα να ακούσω και από τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Για να γίνει σαφές ότι και στη διεθνή κοινότητα και στους συμμάχους, ότι η δική μου άποψη. Να βγάλουμε και τη φάσα, παρακαλώ, συναδέλφους από κάτω για να φαίνεται η εικόνα. Ότι δεχόμαστε μια ασύμμετρη επίθεση και δεν μπορούμε τώρα να συζητάμε εδώ για πρόσφυγες. Μιλάμε ότι χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί με στόχο πολύ ξεκάθαρο. Τα γράψαμε και στην εφημερίδα την Κυριακή, τα γράψαμε και την προηγούμενη Κυριακή, τα είχαμε γράψει πρώτη από τις 27 Ιουλίου. Εμείς έχουμε προειδοποιήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Εντάξει, φαίνεται λίγο σαν να λογάμε τα γέλια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι είχαμε επισημάνει αυτό. Και το αποδεικνύει ακριβώς το 100%. Και επειδή σας άκουγα πριν που μιλάγατε για τους τσιχαντιστές, τους 7 που είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι συνελήφθησαν τα δύο τελευταία χρόνια. Προφανώς είχαμε. Τα δύο, και είχαμε και πριν, δηλαδή και το 2015 είχαν περάσει.
διάφοροι τύποι, ναι, και τους βρήκαμε μετά να κάνουν διάφορα στην Ευρώπη και ξέραμε ότι πέρασαν από εδώ. Και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ο Guardian, πολύ πριν ξεκινήσει το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελλάδα από την Τουρκία, είχε δημοσιεύσει στοιχεία από πηγές του Ισλαμικού κράτους που έλεγαν ότι το Ισλαμικό κράτος θα χρησιμοποιήσει τις προσφυγικές ροές για να διεισδύσει μέσα στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά, είναι γραμμένα σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα είναι καλό να μην τα προσεγγίζουμε ως θεωρίες συνωμοσίας. Φιλίζουμε τον κόνο. Ακριβώς. Ναι. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι αυτοί που θα μας στείλει η Τουρκία δεν είναι οι φιλικοί πληθυσμοί, οι κοσμικοί της Συρίας. Διότι αυτοί που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Συρία όταν η Συρία κατά 70% έχει απελευθερωθεί, ποιοι είναι? Είναι αντικαθεστωτικοί. Αποσταθεροποιητικοί παράγοντες θα είναι σε μια. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ότι προφανώς αν θέλει να κάνει πραγματικά παιχνίδι ο Ερντογάν, μέχρι και που θα επιλέξει τι θα σου στείλει. Μπράβο. Και δεν είναι η δημοκρατική Σύρη. Δεν είναι δηλαδή η Σύρη κοσμική. Η Σύρη κοσμική είναι με τον Άσαντ. Η Σύρη πιο δημοκρατική είναι με τους Κούρδους και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Ποιοι κάθονται μαζί με τον Ερντογάν? Προφανώς αυτοί που έχουν πρόβλημα να επιστρέψουν στη Συρία. Και γιατί έχουν πρόβλημα να επιστρέψουν στη Συρία? Διότι έχουν κάνει κάποια πράγματα στη Συρία. Αυτούς θα στείλει λοιπόν εδώ. Να προχωρήσουμε λίγο να πάμε στο Κυπριακό, ήθελα να δω, και κυρίως με τις προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Είχε ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν το άκουσες ο Βασίλης, σχετικά με το παιχνίδι Τουρκίας-Γερμανίας και το ενδεχόμενο ηλεκτροδότησης του βόρειου τμήματος, του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, από μέσω υποθαλάσσιου συστήματος ηλεκτροδότησης από την Τουρκία. Όλο αυτό το παιχνίδι, και εγώ θα βάζα μέσα και του Τσαβούσογλου, το παρακολούθησες και το παιχνίδι με την αμόχωση του κτλ. Πού πάει να καταλήξει πια αυτό το πράγμα με τον Ερντογάν? Δηλαδή, έχεις μια συνεχόμενη ένταση, δέχεσαι προκλήσεις έτσι κι αλλιώς, ως ένα σημείο απαντάς. Εγώ θα λέγω ότι βλέπω μια σχετική αποκλιμάκωση, μια επιδίωξη αποκλιμάκωση από την ελληνική πλευρά. Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται αυτό? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θέλουν να επανενωθεί το νησί. Και αν γίνει επανένωση του νησιού, αυτό που θέλουν ουσιαστικά είναι να γίνει. Πολλές και εν όψη επανέναρξης συνομιλιών για την επίλυση. Και οι Τούρκοι, τη μοναδική επανένωση που θα δεχτούν ποτέ θα είναι εκείνη που θα τους επιτρέπει να επικύσουν και την υπόλοιπη μισή Κύπρο. Ναι. Οπότε εδώ και 50 χρόνια έχουμε μια διαμορφωθήσα κατάσταση. Έχουμε στην ουσία δύο κράτη, όσο και αν εμείς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε και δεν πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά δεν πρέπει να τρέφουμε και ελπίδες ότι οι Τούρκοι θα συμφωνήσουν ποτέ με τη δική μας την εθνική γραμμή που λέει να φύγουν τα στέγματα κατοχής και να μην υπάρχουν επεμβατικές δικαιώματα. Μην ξεχνάμε ότι στον Γκραν Μοντάνα, εκεί που γίνει μεγάλη φασαρία, ήταν όταν οι Τούρκοι γυρίσανε και είπαν ότι εμείς θέλουμε όχι απλώς να διατηρήσουμε στρατό στην Κύπρο. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε επεμβατικά δικαιώματα σε όλη την Κύπρο. Δηλαδή, ζητήσανε επεμβατικά δικαιώματα και στις σημερινές ελεύθερες περιοχές. Εγώ με ανθρώπους που συνομιλώ, που ξέρουν το Κυπριακό καλά, μου λένε ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε ένα μέρος της Κύπρου ελληνικό, τώρα θα το πω εγώ αυτό και ας ακουστεί και αιρετικό, δεν θα απολογηθώ. Μήπως πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάφατσα και να μιλήσουμε για δύο κράτη. Μήπως πρέπει να δούμε. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι τι κάνουνε? Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή ζητάνε μερίδιο από κοιτάσματα που είναι στην ελεύθερη ΑΟΣ. Και προσέξτε τώρα ποια είναι εδώ η αντίφαση και η τρέλα. Ενώ έχουν ανακηρύξει το ψευδοκράτος στη Βόρειο Κύπρο, εντάξει, δηλαδή ενώ έχουμε ένα ψευδοκράτος στη Βόρειο Κύπρο ανακηρυγμένο, ζητάνε δικαιώματα στην προοπτική επανένωσης της Κύπρου. Ναι. Αυτό είναι παρανοϊκό, δεν στέκει πουθενά. Ή έχει ξανακηρύξει ψευδοκράτος. Αυτό σε βάζει πάλι στη διαδικασία της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, πώς είναι σαν προάγγελος των επιδιώξεών τους στις συνομιλίες? Όχι, ξεστικά, όχι. Τη ομοσπονδιοποίηση. Πού θα μπορούσε να καταλήξει? Οι Τούρκοι έχουν μια πολύ ξεκάθαρη λογική. Πριν κύριο λένε συνέχεια μπουρδες ώστε να χάνεται η αλήθεια. Και να μην θυμάσαι τι έχουν πει. Ναι. Στο χάσιμο της αλήθειας τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Οι Τούρκοι έχουν ανακηρύξει ένα κράτος στα κατεχόμενα της Κύπρου. Άρα, αφού έχουν ανακηρύξει αυτό το κράτος στα κατεχόμενα της Κύπρου, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να διεκδικούν κοιτάσματα που υπάρχουν σε ένα άλλο κράτος. Εάν οι Τούρκοι διεκδικούν τα κοιτάσματα τώρα στις ελεύθερες περιοχές, σημαίνει ότι έχουν αυτοακυρώσει το ψευδοκράτος τους.
Αν έχουν λοιπόν αυτοακυρώσει το ψευδοκράτο του. Ναι, δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ. Αυτό θα ήταν καλό να μπορούσε να γίνει εκμεταλλεύσιμο από ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια λογική και συζητάμε με του Τούρκου με τη δική του παρανοϊκή επιχειρηματολογία. Ενώ πρέπει να πούμε το εξή. Για να συζητάμε εδώ οτιδήποτε, πρέπει να βγείτε αύριο το πρωί και να πείτε το ψευδοκράτο καταλύεται. Είμαστε απλά οι εκπρόσωποι μιας κοινότητας που αναγνωρίζουμε την ύπαρξή μας μέσα σε μια Κύπρο. Μια ομοσπονδία, πώς θα το πούμε και λοιπά. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω με την Κύπρο να βγαίνει άκρη και όποιος νομίζω θα βγάλει άκρη με την Κύπρο. Νομίζω ότι και πιο αισιόδοξοι πια κάπως το έχουν αποδεχτεί. Εκτός πια, η μοναδική λύση που μπορεί να γίνει με την Κύπρο, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως θεωρία συνωμοσία τρέλη, είναι να. Αν ποτέ προκύψει. Εάν ποτέ προκύψει ένα εσωτερικό πρόβλημα στη Τουρκία, μια εσωτερική φαγωμάρα, η οποία θα τραβήξει και πολύ χρονικά, σε αυτή την κατάσταση μέσα μπορεί κάπως η Κύπρος να επανέλθει στην κανονικότητα και στην ομιμότητα, διότι δεν θα υπάρχει πλέον Τουρκία ικανή να υποστηρίζει την παρανομία της. Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν είναι και θεωρία συνωμοσίας, έτσι όπως το λες, με την πολύ έννοια ωραία, ότι πολύ ο Ερντογάν δεν μπορεί να ζήσει 222 χρόνια. Η γριούλα που παρουσίασαν προχθές, η κυριούλα, στον πύργο της Ηλίας ήταν 114. Πόσο θα ζήσει ο Ερντογάν, ζωή να έχει αλίμονο σαν άνθρωπος. Θα έχει αύριο μεθαύριο πλειοψηφία στη Βουλή με το νέο κόμμα. Μόνο αυτό. Τώρα έχει και του. Άμα φύγει ο Ερντογάν, ποιος ξέρει ποιος. Μπαμπατζάν, έτσι, για τον Μπαμπατζάν. Ξέρετε ποια είναι η δικιά μου αίσθηση. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι αν ο Ερντογάν για οποιοδήποτε λόγο φύγει. Δεν θα έχουμε ομαλή μετάβαση. Δεν θα έχει διαδοχή, θα είναι ανώμαλη. Το πιστεύουν πάρα πολύ. Αλλά εμείς πάντως αυτά δείχνει και η διάλυση του ΑΚΕΠΕ, δηλαδή δείχνει τέτοια δείγματα. Ότι θα έχει. Θες και ποιο είναι το ΑΚΕΠΕ, είναι το κόμμα του Ερντογάν, της δικαιοσύνης ακριβώς, που βλέπει να του φεύγουν ένα τα ιδρυτικά στελέχη, έτσι. Τελευταίος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών. Τι άλλο, ήταν Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, δεν ήταν ο Μπαμπατζάν. Ο Νταβούτογλου πιο πριν, ίδρυσε δικό του κόμμα ο Μπαμπατζάν, νομίζω σήμερα το ανακοίνωσε. Εντάξει, φεύγουνε στυλοβάτες. Καλά, πάντων, τον κλείσει μέσα, δεν υπάρχει θέμα. Τους επόμενους δύο μήνες θα δείτε που θα το έχει ήδη ξεκινήσει. Αλλά να λαμβάνουμε υπόψη. Λέει ότι είναι για διαφθορά. Αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο Ερντογάν έχει εξοπλίσει και 400.000 οπαδούς του με πολεμικά όπλα. Ναι, και όχι μόνο. Υπάρχει όμως από την άλλη μεριά, έχουν γραφτεί στο διεθνή τύπο, λίγο έχουν ακουστεί εδώ, διότι δεν γίνονται αναλύσεις έτσι όπως πρέπει να γίνουν, όπως πρέπει να γίνονται, διεθνής παράγοντας μέσω των πολιτιστικών δράσεων βάζει σε ένα άλλο καθεστώς τους αλαουίτες, τους αλεβίτες. Τους αλεβίτες, που είναι μια μεγάλη θρησκευτική μειονότητα στην Τουρκία, και η οποία είναι το πιο, θα λέγαμε, κομμάτι των διανοούμενων και κοσμικό κομμάτι, είναι κατά του Ερντογάν, και αυτό τώρα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, υπάρχουν κάποιες οργανώσεις εκεί που τους οργανώνουν. Είναι περίπου 20 εκατομμύρια, Στέφανε, πώς είναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω, διότι είναι το 1/3 του πληθυσμού. Δεν αναγνωρίζονται και δεν υπάρχει και καταγραφή. Έχουν άλλο τρόπο λατρείας κλπ. Έχουν τους 20 συναθρήσεων, δεν έχουν τζαμιά. Δικό τους κλπ. Οι γυναίκες μαζί τους. Και για να μην τα λέμε τώρα ξεκάθαρο, ο Αμερικάνικος παράγοντας τρέχει αυτό το σενάριο οργανώνοντας τους αλεβίτες, που είναι μια πολύ μεγάλη θρησκευτική μειονότητα, το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρει ο Ερντογάν. Κάποια στιγμή θα δείτε ότι θα υπάρξουν θέματα με την αλεβίτικη κοινότητα στην Τουρκία. Θα σου υπενθυμίσω, γιατί ποιος μεγαλύτερος όλων μας θα ξέρεις καλύτερα. Πάντα εσύ είσαι, δηλαδή. Ότι παλαιότερα στη Τουρκία, όταν τους τσιμπάγανε τους αντικαθεστωτικούς, τους ρωτάγανε τι είσαι, Κούρδος, αριστερός ή αλεβίτης. Ακριβώς. Οπότε, άμα έλεγες αριστερός. Είναι καλύτερα από όλους. Γιατί άμα λες Κούρδος, Παναγία, από εκεί θα πήγαινες πολύ βαθιά στα μπουντρούμια. Αλεβίτες πήγαινες στα δεύτερα μπουντρούμια, αριστερός. Σε πολλές περιπτώσεις οι αριστεροί ήταν και Κούρδοι και Αλεβίτες. Ναι. Διότι ένα μεγάλο μέρος των Αλεβιτών είχε. Πού πάει ο άνθρωπος αυτός, Κούρδος, Αλεβίτες και αριστερός. Πρέπει να φτάσουμε, κύριε Μητυλινέ και κύριε Κορονέ, προς το τέλος. Να δώσουμε μία έμφαση σε αυτό το οποίο εδώ για μας είναι λίγο χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Οι Εγγλέζοι, ο Μπορίς Τζόνσον δηλαδή. Ο κύριος με το ανακατεμένο μαλλί, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, συμμάχου χώρας η Βρετανία, της Ελλάδας ακόμα,
μέχρι αν γίνει το Brexit και πότε θα γίνει και αν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει. Λοιπόν, έδωσε μια άτυπη εντολή στις διπλωματικές υπηρεσίες του Βασιλείου της Βρετανίας να μην προχωρήσουν σε ενέργειες διπλωματικές κατά της Τουρκίας, ατύπωση έχει δοθεί αυτό, δηλαδή να μην προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Αυτό είναι άλλο ένα χτύπημα κατά των εθνικών συμφερόντων και της Ελλάδος και της Κύπρου. Εμείς έτσι το έχουμε παρουσιάσει εδώ, θα μας πεις και εσύ τη δικιά σου γνώμη και για μία ακόμα φορά ο αγγλικός παράγοντας, τώρα μην πάμε πάρα πολύ πίσω, 1955 κλπ, λειτουργεί πάντα, έχει μία φιλοτουρκική, σαφή φιλοτουρκική στάση. Αναφέραμε πριν και τα σχολιάστε όλα και το σενάριο που παρουσίασε ο Τσαβούσογλου, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν πήγε στα κατεχόμενα πριν από 5 μέρες, θέλει να κάνει τη διασύνδεση της Τουρκίας με το ψευδοκράτος και να φέρει ένα καλώδιο που να ηλεκτροδοτεί το ψευδοκράτος, που είναι πολύ μεγάλο έργο, αυτό το εργάκι, το μικρό, το μικρό για μας ή για την Ευρώπη, αλλά πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της περιοχής των αλλαγών είναι γερμανικές εταιρείες. Γερμανικός παράγοντας, αγγλικός παράγοντας. Σχόλιο για σιγά σιγά να κλείνουμε. Λοιπόν, είμαστε μοναδικοί που γράψαμε την Κυριακή για τους Γερμανούς, έτσι. Και δεν ξέρω αυτό πόσους ανησύχησε, εμείς γράψαμε την αλήθεια. Τώρα, και θυμήσαμε και τι είχαν συμφωνήσει οι Βρετανοί στην αρχή της κρίσης, που είχαν συμφωνήσει με τους Τούρκους να κάνουν κοινές έρευνες για υδρογονάθρα και στο Αιγαίο. Τα θυμόμαστε ευτυχώς. Το άλλο που πρέπει να πούμε για τους φίλους μας τους Εγγλέζους, και όχι Βρετανούς, γιατί δεν ξέρω αν θα μείνουν για πολύ ακόμα Βρετανοί. Ναι, ναι, σωστό. Πολύ γιατί εμείς αγαπάμε τους Σκοτσέζους. Πολύ σωστό. Και τους Ιρλανδούς. Και τους Ιρλανδούς αγαπάμε βεβαίως. Και τους Ουάλους. Και τους Ουάλους. Σκοτσέζοι μας απογοήτευσαν με το δημοψήφισμα της ανεξαρτήσεως. Τέλος πάντων, πάμε και να το. Τώρα μπορεί να βάζει δύο όμως. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι Άγγλοι λοιπόν έχουν ένα βασικό πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τους θέλει κανένας. Δεν τους θέλουν ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε οι Ισραηλοί, ούτε η μαμά τους, ούτε οι Άραβες. Έτσι όπως το έχουν κάνει. Δηλαδή, πραγματικά ακούνε Εγγλέζο όλοι στην Ανατολική Μεσόγειο και συσπυρώνονται απέναντι στον Εγγλέζο. Γι' αυτό και δεν έχει πάρει ούτε ένα κοίτασμα να τρυπήσει ούτε ένα οικόπεδο στην περιοχή, γιατί δεν το θέλει κανένας. Έχουν έρθει Γάλλοι, έχουν έρθει Αμερικανοί, έχουν έρθει Ιταλοί. Οι Εγγλέζοι δεν υπάρχουν πουθενά. Άρα το κρατάμε αυτό το ένα. Και δεν πρόκειται, δηλαδή και σε εμάς να κάνουν τις αχτιγνωστές τους αυτές που μας κάνουν κατά καιρού στην ιστορία. Δεν τους θέλουν οι Ισραηλινοί, πρέπει να το πάρουν απόφαση. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουν οι Εγγλέζοι είναι ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω να το θυμάστε, πριν ακόμα ξεκινήσει το Grand Montana, που πάλι μας δημιουργούσαν πρόβλημα, διότι τι λέγανε οι Εγγλέζοι, λέγανε ότι θα ξεκινήσετε τις έρευνες θα ξεκινήσετε τις γεωτρήσεις για τους υδρογονάθρα και στην Κύπρο αφού λυθεί το Κυπριακό. Και τότε η ελληνική διπλωματία με τον Νίκο τον Κοτζιά και τον Αλέξη τον Τσίπρα το φέρανε τούμπα αυτό. Και θυμάστε, τη μία μέρα του Grand Montana έσκασε η φούσκα, το αδιέξοδο και την επόμενη πήγαν εκεί και τρυπήσανε οι δικοί μας. Οι Άγγλοι λοιπόν τότε τους είχε προειδοποιήσει ο Κοτζιάς και τους είχε πει. Και το είχε πει από την Κύπρο αυτό. Του είχε πει: προσέξτε, διότι εμείς έχουμε δύο ψήφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Brexit. Του την είχε ρίξει την απειλή αυτή. Και όταν είχε έρθει ο Τζόνσον εδώ στην Αθήνα να τον δει, του είχε κάνει και μια κίνηση περίεργη. Τον είχε πάρει κεφαλοκλείδωμα και τον έβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας πιάσει έτσι. Και τον έβαλε τον Βρετανό τώρα Υπουργό Εξωτερικών σε αυτή την κατάσταση μέσα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που δεν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία αυτό. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση σημερινή στα εθνικά θέματα, επειδή ακολουθεί τις ίδιες γραμμές και χαράξεις και τις ίδιες γεωπολιτικές αυτές, απλώς πρέπει λίγο να ξεθαρέψει. Δηλαδή, είναι ακόμα καινούργοι και δεν έχουν πάρει τον αέρα. Εντάξει, ας περάσουν κάποιοι μήνες. Ας και θα το σχολιάσουμε εδώ. Λοιπόν, Στέφανος Μητυλινέος, Γιάννης Κορονέος, θα είμαστε άπαντες εδώ. 5 η ώρα το απόγευμα αύριο. Σε επανάληψη αυτή η εκπομπή 12 με 2 τη νύχτα όπως κάθε ημέρα. Ακολουθεί Αλεξάνδρα Ντούσκα με τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ένα σχόλιο μας στέλνει η φίλη, λέει: είμαι και Άγγλος, έχω και αγγλικό διαβατήριο και ελληνικό διαβατήριο. Η Βρετανία είναι φιλική χώρα με την Ελλάδα κλπ. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Και αναφέρει κι άλλα. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Απλά κάνουμε μία κριτική της βρετανικής πολιτικής. Ένα φίλος παραπάνω το διαπιστώνει. Ναι,
η Βρετανία είναι παραδοσιακά χώρα φιλική της Ελλάδας, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον με 31 Οκτώβρη, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και λίγο παραπάνω. Είδες ένα φοβερό που κυκλοφορεί στο Facebook? Εγώ πιστεύω που λέει, θα πάει σε εκλογές ο Τζόνσον. Δεν μπορεί να το βγάλει μόνο του. Λέει πάρα πολλές παλαβομάρες. Να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου. Ναι. Έχει βγει ένα καταπληκτικό στο Facebook, μια εικόνα, δείχνει το Enterprise και λέει έτος 2600, yeah. Η Γη ανήκει σε μια διαπλανητική ομοσπονδία, εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ακόμα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Και επειδή μου λέει πιο κάτω για τον Κόρμπιν, εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε και αύριο κλπ. Λοιπόν, φιλική χώρα, η Ελλάδα, με τη Μεγάλη Βρετανία, σύμμαχος παραδοσιακή, πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε διάφορα θέματα στην ιστορία. Έχουμε διάφορα θέματα, αλλά τώρα δεν είναι το παρόντος να τα λύσουμε. Ο κόσμος όμως δεν έχει να μοιράσει τίποτα. Ο Κόρμπιν είναι μια προσωπικότητα μέτρια για μένα. Το κρατάμε εδώ, θα το κουβεντιάσουμε τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει δώσει κάτι. Θα στενοχωρήσουμε πολλούς εδώ στην Ελλάδα που είναι και φίλοι του και πάνε και το βλέπουν. Αλλά δεν είναι προσωπικότητα η οποία μπορεί να εμπνεύσει για την ώρα, όπως και ο Μπορίς Τζόνσον, ο κύριος με το ανακατεμένο μαλλί. Λοιπόν, αύριο 5 η ώρα το απόγευμα τα πούμε όλα. Γεια σας.